Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε, γιατί πρέπει, υπάρχουν διάφορα κολλήματα και 2 η ώρα πρέπει να έχουμε τελειώσει. Γι' αυτό να διαχειριστούμε το χρόνο. Τι είπατε? Πολύ βάζω. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, σήμερα η ημερήσια διάταξη έχει ως θέμα την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής μας, κατά το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής και του άρθρο 9 του νόμου 4173 κάθος του 13, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4324 του 15, των προτινωμένων κυρίου Ιωάννη Δρόσου, Ελευθερίου Αρβανίτη και Δημητρίου Παπαδημητρίου από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Ελευθέριο Κρέτσο, για διορισμό στις θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου και 2 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας ΕΡΤΑΕ, αντίστοιχα, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. Θα παρακαλούσα μετά στο στάδιο των ερωτήσεων να σεβαστούμε απολύτως το χρόνο, γιατί υπάρχει πρόβλημα να τελειώσουμε μέχρι τις 2 η ώρα, και ταυτόχρονα θα ήθελα να πω στους εκλεκτούς εδώ ότι αν θέλετε πολύ σύντομα να αυτοπαρουσιαστείτε, αν θέλει να σας παρουσιάσει επίσης ο κύριος Υπουργός, ώστε να έχουμε δει τα βιογραφικά, αλλά κάπως να είσαστε πιο λεπτομερείς. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε με τον κύριο Κρέτσο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τις υποψηφιότητες του κυρίου Δρόσου ως Διευθύνοντα Συμβούλου και 2 υποψήφια μέλη για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Αρβανίτη και τον κύριο Παπαδημητρίου. Στη διοικητική επιστήμη και στη διοικητική πραξιολογία, τα βιογραφικά συνήθως λειτουργούν ως φωτεινοί σηματοδότες για το αν κάποιος είναι κατάλληλος για τη θέση και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Νομίζω, και για να μην μακρηγορήσω, ότι εδώ πρόκειται για τρεις, νομίζω, πολύ καλές υποψηφιότητες. Ο κύριος Δρόσος είναι γνωστός νομικός, είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, και βέβαια με πλούσια διοικητική εμπειρία. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό. Ο κύριος Αρβανίτης είναι δημοσιογράφος, είναι ένας νέος άνθρωπος με όραμα, και ιδιαίτερα για τη δημόσια τηλεόραση, την οποία έχει υπηρετήσει πρόσφατα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ΕΡΤ3, για την οποία νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι επιτελεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για την περιφερειακή ανάπτυξη και για να δώσει φωνή στην περιφέρεια και στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, και με την υποψηφιότητά του νομίζω προσδοκούμε αυτή την εμπειρία, αυτή την αμεσότητά του να την αξιοποιήσουμε για να συμβάλλει συνολικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΡΤ. Τέλος, ο κύριος Παπαδημητρίου νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ιδιαίτερα γνωστός, είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον χώρο του πολιτισμού. Τον γνωρίζουμε σίγουρα από την πρωτοποριακή μουσική του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ΕΡΤ. Έχει εργαστεί εκεί περίπου 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, κυρίως στον χώρο του ραδιοφώνου. Και θα κλείσω εδώ και θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε. Τα βιογραφικά τα έχετε δει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που κάναμε για την πλήρωση των κενών θέσεων του ΔΟΣΟΥ της ΕΡΤ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό επί της διαδικασίας, επειδή είπε για την πρόσκληση ο κύριος Υπουργός. Όπως ξέρετε, το έχουμε θέσει επανειλημμένως αυτό το θέμα. Όταν γίνεται μια προκήρυξη για πλήρωση θέσης και εκδηλώνονται πολλά ενδιαφέροντα, είχαμε πει να φέρουν εδώ και τα βιογραφικά όλων των ενδιαφερομένων, για να ξέρουμε κι εμείς πώς έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρώπων. Γι' αυτό θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό να μας προσκομίσει όλους τα βιογραφικά των ενδιαφερόντων που δεν επέδειξαν ενδιαφέρον, για να δούμε πώς έγινε η επιλογή. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, απλώς
καλύπτει κάποιες αγωνίες και ερωτηματικά. Θέλω να, αν μπορείτε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να γίνει αυτό, θα ωφελούσε τη διαδικασία μας. Μπορείτε να το κάνετε εύκολο. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, αν μπορείτε. Λοιπόν, ο κύριος Δράσος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι μια τιμητική πρόσκληση για μένα η σχετική πρόταση και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνω ό,τι μπορέσω. Επιτρέψτε μου με δύο λέξεις να σας συστηθώ. Είμαι καθηγητής του συνταγματικού δικαίου και γέννητου δημοσίου δικαίου. Έχω διδάξει δημόσιο και ευρωπαϊκό δίκαιο στη Νομική Σχολή Αθηνών, σε αρκετά ξένα πανεπιστήμια. Έχω αντίστοιχο συγγραφικό έργο, σπουδές και τους σχετικούς τίτλους. Στο βιογραφικό σημείωμα που υπέβαλα εμφαίνονται όλα. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις ή οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σας, όπως είναι αυτονόητο, για να προσπαθήσω να τις απαντήσω. Πριν έρθω στην ΕΡΤ, για την οποία δύο λόγια θα πω, μετά θα απαντήσω ό,τι θα μπορέσω, θέλω να σας πω ότι τις μέρες αυτές υπήρξε μια έξαρση αρνητικής δημοσιότητας στο πρόσωπό μου, αλλά και θετικής. Κριτική, ενίοτε και πολεμική. Θεωρώ ότι οι γνώμες αυτές καλώς διατυπώθηκαν. Άλλωστε, όποιος επιχειρεί να γίνει δημόσιο πρόσωπο θα ακούσει περισσότερα και καλώς να τα ακούσει. Και διατηρώ το δικαίωμα να απαντήσω με τον τρόπο που θέλω για τον χρόνο που θα επιλέξω. Όμως, υπάρχει ένα δημοσίευμα χθεσινό στο dikisportblog.com ενός Κυρθωμαΐδης Yahoo.gr υπογραφόμενο από δημοσιογράφο ονόματι Μέρι Μπενέα, όπου έγραψαν αφεντικό της ΕΡΤ ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ που ερευνάται για κακουργηματική απιστία. Αυτό χθες. Ήδη έδωσα στους δικηγόρους μου εντολή να προβούν στα αναγκαία ώστε ο Κυρθωμαΐδης Yahoo.com και η κυρία Μέρι Μπενέα να πληροφορηθούν από το δικαστήριο το κόστος του ψεύδους τους. Με την ΕΡΤ με συνδέει και ένα συναισθηματικό στοιχείο. Έτυχε να ήμουν στο δελτίο της κυρίας Στάι τη στιγμή του Μαύρου και το έζησα δηλαδή με κάποιο δραματικό τρόπο το κλίμα και των ανθρώπων και των προσώπων εκείνης της ημέρας και θεωρώ ότι αφιερώντας την ΕΡΤ ότι μπορέσω να αφιερώσω θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε εκείνη τη στιγμή. Καλούμενα να λάβω τη διοίκηση της ΕΡΤ σε μια παράξενη στιγμή. Γιατί είναι παράξενη, τουλάχιστον πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Πρώτον, διότι είναι τεχνικά, από ό,τι μπόρεσα να πληροφορηθώ τις τελευταίες μέρες, είναι τεχνικά, θεσμικά, προγραμματικά και οικονομικά προετοιμασμένη για να κάνει άλματα σε πολλά επίπεδα της δραστηριότητάς της. Και έδωσε και δείγματα. Έχει και προβλήματα. Κρίθηκε όμως από τους αρμόδιους που δεν είμαι εγώ ότι οι διοικητικές της λειτουργίες και η δυσπραγία δεν της επέτρεπαν να κάνει αυτά τα άλματα. Εικάζω ότι αυτός είναι ο λόγος που αλλάζει και η διοίκησή της. Αυτό είναι λοιπόν το στίχημα που αισθάνομαι ότι υπάρχει απέναντι. Να μετατραπεί με πρότιστη βοήθεια και μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών στους διακριτούς κάθε θεσμού και κάθε προσώπου ρόλους όλη αυτή η προεργασία για ένα μεγάλο συνεχώς αναπτυσσόμενο έργο. Αυτό το έργο διέπεται από κάτι που ασφαλώς το γνωρίζετε όλοι, αλλά δεν τον θεωρώ περιττό κάποιο είδους καθοδηγητική γραμμή να την επαναλάβω. Είναι η μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων λόγου και τέχνης, η εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία παιδικής ηλικίας και νεότητας. Είναι το άρθρο 15 του Συντάγματος. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω στα πλαίσια, ασφαλώς στα πλαίσια των νόμων, να είναι η ΕΡΤ στην αποστολή της, να αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες και σκέψεις για τις οποίες, καθώς πληροφορούμε, έχει ήδη πληροφορηθεί η Βουλή σε άλλες πολύ πιο αποφασιστικές από την παρούσα κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Δράσο. Ο κύριος Αρβανίτης.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό και για μένα που βρίσκομαι εδώ. Είμαι δημοσιογράφος, έχω εργαστεί σε εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη, στο διαδίκτυο, σε ραδιόφωνα και το τελευταίο διάστημα εργάζομαι στην ΕΡΤΡΙΑ στον τομέα της ενημέρωσης. Γνωρίζω την ΕΡΤ, γνωρίζω πολύ καλύτερα την ΕΡΤ3, όχι μόνο γιατί την έχω ζήσει, αλλά γιατί την παρακολουθώ όλο το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για την ΕΡΤ, παρά τα όσα ακούγονται, παρά τα όσα γράφονται, γιατί έχει ξεπεράσει αυτό το πρώτο στάδιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο αμέσως μετά την διετία. Δηλαδή κατάφερε να ανοίξει, πράγμα δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν ούτε υλικοί ούτε οι ανθρώπινοι πόροι στην ΕΡΤ ώστε να ξαναστηθεί στα πόδια της, βρίσκει ένα βηματισμό, βρίσκει την ταυτότητά της. Εγώ τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την ΕΡΤ3 είμαι και ιδιαίτερα περήφανος, όχι μόνο για τη δουλειά που γίνεται το τελευταίο διάστημα, αλλά για όλη τη δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν ήταν μια εύκολη αποστολή, αλλά είμαι και ιδιαίτερα περήφανος για το παραγόμενο προϊόν της ΕΡΤ. Νομίζω ότι περνάμε στο τρίτο στάδιο, το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι πλέον η ανάπτυξη της ΕΡΤ ώστε να γίνει μια σύγχρονη ραδιοτηλεόραση. Είμαι στη διάθεσή σας και εγώ για ερωτήσεις, το βιογραφικό φαντάζομαι το έχετε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδημητρίου. Γεια σας και από μένα. Θέλω να προσθέσω ότι ήμουνα σε αυτά που είπε ο κύριος Υφυπουργός, ότι στην ΕΡΤ ήμουνα επί Χατζηδάκη βοηθός του έμνησου Μάνου Χατζηδάκη σε πολύ μικρή ηλικία. Ξανά ήμουνα επί σύμβουλος επί Βεργίτση, ήταν πρόεδρος στην ΕΡΤ αυτός. Μετά ξανά ήμουνα για πολλά χρόνια με πολλούς και διαφορετικούς διευθυντές, γενικούς διευθυντές, προέδρους και κυβερνήσεις. Και για μένα πάντα το πολιτιστικό κομμάτι της ΕΡΤ ήταν ο κεντρικός στόχος. Πάντα πίστευα δηλαδή ότι η ΕΡΤ στον πολιτισμό είναι ένας πυλώνας που δικαιωματικά μπορεί αλλά και υποχρεούται να στηρίξει. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει από τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις να προσφέρουν στον πολιτισμό, αλλά από την ΕΡΤ πρέπει και μπορεί. Εμένα ο στόχος μου και ο προσανατολισμός μου είναι ο πολιτισμός, η δουλειά μου είναι αυτή και αυτό το οποίο οραματίζομαι, οραματίστηκα ανέκαθεν για την ΕΡΤ και συνεχίζω να το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, είναι να στηριχθεί κάποιος, να τη χρησιμοποιήσει κάποιος σαν εργαλείο και όχι μόνο για να αναδειχθεί η ίδια φυσικά, αλλά για να αναδείξει το παρόν και το μέλλον της χώρας στον πολιτισμό και κυρίως το μέλλον το οποίο υπόκειται σε διωγμό και οι νεότεροι καλλιτέχνες και πνευματικοί δημιουργοί είναι την τελευταία 300 ετία, 400 ετία θα έλεγα σε απομόνωση και νομίζω ότι είναι μια στιγμή που πρέπει πια να ανοιχθούν οι δρόμοι για αυτούς τους νεότερους ανθρώπους στον πολιτισμό γενικότερα. Αυτά για να μην αναπτυχθώ περισσότερο. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας αν υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Σας λέω ότι θα γίνουν οι απαντήσεις όλες μαζί. Μην απαντάτε σε κάποιον ατομικά. Μπορείτε να απαντήσετε και οι τρεις, είτε να συμπληρώσετε, είτε αν σας υποβληθούν προσωπικές ερωτήσεις. Και επίσης, όσοι συνάδελφοι, επειδή συνεδριάζουν σήμερα ταυτόχρονα πολλά άλλα πράγματα μέσα στη Βουλή, θελήσουν να φύγουν, μπορούν να δηλώσουν τη γνώμη τους και να αποχωρήσουν. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Συρίγου από το ΣΥΡΙΖΑ για 5 λεπτά. Η ερώτηση που θα απευθύνω είναι γενική και σας αφορά όλους. Ναι, η ερώτηση που θα ήθελα να σας απευθύνω θα είναι γενική και αφορά όλους. Ιδίως εσύ κύριε καθηγητά, βλέπω ότι έχετε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά και από το βιογραφικό σας. Ένας προβληματισμός είναι που δεν είναι θέμα δικό μου. Πιστεύω ότι μπορεί να αφορά ευρύτερη ομάδα πολιτών. Αν από την εμπειρία σας και την ενασχόλησή σας έχετε εντοπίσει κάποιους τομείς στους οποίους υπάρχει αδυναμία στη δημόσια τηλεόραση, ποιοι είναι αυτοί και αν
εκτιμάτε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος για την βελτίωσή τους ή εν τέλει τη θεραπεία τους και πώς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό. Το ένα, αυτή η ερώτηση είναι γενική, αλλά πιστεύω ότι δείχνει την αγωνία που μπορεί να έχουμε όλοι για τη δημόσια τηλεόραση, την οποία υποστηρίζομαι. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν νομίζετε ότι πρέπει κάπου να δοθεί έμφαση ως προς τα οικονομικά της, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας, διαχείρισης ή τα έσοδά της, το εμπορικό δηλαδή κομμάτι, και με ποιο τρόπο βλέπετε ότι θα μπορούσε να γίνει μια επωφελής αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, στα οποία εγώ συγκαταλέγω και τα πνευματικά δικαιώματα από πάρα πολλές παραγωγές ή αρχεία ή οτιδήποτε υπάρχει. Αυτές τις δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω και θα αναμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για τη συντομία ο κύριος Στραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Υπουργός απήντησε στο θέμα των ποιοι προέπιοι στην προκήρυξη και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της συνεδρίας θα μας φέρει τα βιογραφικά εκείνων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Θα αναφερθώ λίγο. Έχετε, αν ανατρέξουμε στα πρακτικά προ 15 ημερών που είχαμε εδώ τον κύριο Κωστόπουλο, δεν θέλω να ανατρέξω και να πω τι είπε και η επίσημη, ποια ήταν και η επίσημη θέση της ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά και ποια ήταν και η θέση του κυρίου Κωστόπουλα και το τι ακούστηκα από τους συναδέλφους βουλευτάς. Δεν τα κρίνω τώρα. Είχαν ακουστεί πολλά όμως και αυτό ανάγκασε και τον κύριο Κωστόπουλο να υποβάλει παρέτηση και του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλιο. Τώρα συμπληρώνεται με δύο μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχετε επιλέξει αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. Θα είναι ο κύριος Αρβανίτης. Για να ξέρω πώς θα απευθύνω και τις ερωτήσεις μου σαν μέλλον αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ή σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος. Αυτό απαντήστε μου για να ξέρω τι θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Δραγάκη. Αυτό θα οριστεί στο πρώτο δουσού της ΕΡΤ. Θα αποφασίσουν το νέο δουσού πώς θα κατα... Πέντε είναι τα μέλη. Πέντε είναι οι δύο... Πέντε. Είναι οι τρεις, ο κύριος Λεοντής και η κυρία Τσατσαρώνη και ο κύριος Μεταξάς ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Στον ορισμό του δουσού φαντάζομαι θα τεθεί αυτό το ζήτημα και επομένως, θα αποφασίσει το δουσού. Από ό,τι καταλαβαίνω εσείς θα είστε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Κύριε Δρόσο, αναγνωρίζω πραγματικά και την ακαδημιακή σας πορεία και τις ακαδημιακές σας γνώσεις και ειλικρινά σας μιλάω, το βιογραφικό σας είναι αρκετά μεγάλο. Δεν αναγνωρίζω όμως τις πολιτικές σας επιλογές. Και δεν, πολιτικές σας επιλογές διαχρονικά. Και να το κάνω πιο συγκεκριμένα, υποβάλλοντας και ερωτήσεις βάσει του βιογραφικού σας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Βάσει του βιογραφικού σας, λοιπόν, όπως εσείς το αναφέρετε κατά σειρά, είχατε το 1983 είσαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας στέλεχος πολιτικής ομάδας. Ποια ομάδα ήταν αυτή? Η ερώτησή μου μετά θα απαντήσετε συλλογικά για να μην... Το ξέρω, γι' αυτό ρώτησα κιόλας. Το ρωτάω για να καταγραφεί στα πρακτικά. Καταρχάς που αρέσει να το ακούω. Όχι, για να καταγραφεί στα πρακτικά. Επίσης, το 1984 και έως το 1989 εργαστήκατε στο Υπουργείο Εμπορίου σαν σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί προσφέρατε αρκετά. Θα σταθώ όμως το 1997-2001 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας. Με αρμοδιότητα την εποπτεία των ελληνικών κρατικών αμυντικών βιομηχανιών και αμυντικών ερευνητικών τεχνολογίων. Όπως γνωρίζετε, την περίοδο εκείνη. Για την περίοδο εκείνη υπήρξα πρόεδρος εγώ μια εξεταστικής επιτροπής για την προμήθεια των ΤΟΡΕΜΟΑΝ, η οποία κατέληξε σε ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό και οδήγησε βέβαια στην καταδίκη πολιτικού προσώπου. Δεν σας είχαμε ακροαστεί τότε. Είχαμε ζητήσει να σας ακροαστούμε. Δεν προλάβαμε, γιατί η επιτροπή τελείωσε τις εργασίες της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν προλάβαμε να σας ακροαστούμε. Εάν σας είχαμε ακροαστεί, θα σας είχα ρωτήσει πολλά πράγματα για την προμήθεια των ΤΟΡΕΜΟΑΝ τότε.
Θα σταθώ όμως κάπου αλλού. Ήσασταν διευθυντής στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο συγκροτήθηκε, όπως λέτε, εξ υπαρχής από εσάς. Εκεί είχατε μέρος και την κυρία Δούρου, αν δεν απατώμαι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν έχει σημασία με σύμβαση τι ήταν στο συμβούλιο σας. Εγώ θα σταθώ λίγο στα ποδοσφαιρικά σας. Επειδή και εσείς αναγνωρίζετε τις ποδοσφαιρικές μου γνώσεις, γιατί έχουμε κάτσει δίπλα σε αρκετά μάτς, εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω επί συγκεκριμένου ερωτήματος. Όπως γνωρίζετε, η ΕΡΤ έκανε μια σύμβαση για 54 εκατομμύρια με τις ομάδες που είναι εκτός των άλλων καναλιών για 2 χρόνια, το τονίζω. Ενώ αντίστοιχα υπήρχε μια πρόταση από ιδιωτικό κανάλι για 12 εκατομμύρια για 1 χρόνο. Θέλω να ρωτήσω, εάν εσείς ήσασταν τότε διευθύνων σύμβουλος, θα επιλέγατε αυτή τη συμφωνία? Για να σας πω και τα υπέρ και τα κατά της συμφωνίας. Τα υπέρ είναι ότι... Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Είπαμε, μα δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Μπορώ. Βέβαια, αυτό δείχνει ότι αυτό έχω το ενδιαφέρον σας. Αρμοδιότητα. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Δείχνει ότι με παρακολουθείτε και έχω το ενδιαφέρον της ομιλίας μου. Εσείς, παρά το γεγονός ότι πράγματι έχει μια θεαματικότητα αρκετά μεγάλη, τα έσοδά τους όμως από τις διαφημίσεις, τα παρακολουθώ τα παιχνίδια όλα και του ποδοσφαίρου, δεν είναι μηδενικά. Δηλαδή, στα time out ή στις διακοπές ή στα ημίχρονα, εκείνο που διαφημίζει η ΕΡΤ είναι το πρόγραμμά της, τίποτα άλλο. Άρα, σαν διαφημιστικό προϊόν, σαν έσοδα δηλαδή, δεν έχει καμία μα καμία επιτυχία πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα θα έρθω λίγο να σας ρωτήσω για την ΕΡΤ, γιατί ήταν ερωτήματα τα οποία είχαμε θέσει και την προηγούμενη φορά και θα ήθελα, αν είχατε δυνατόν, να... Είχαν γίνει ορισμένες δηλώσεις τότε, οι οποίες έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά. Παραδείγματος χάρη, ο κ. Τσακνής είπε ότι είναι το πιο άρρωστο τμήμα του κρατικοδίαιτου συνδικάτου. Ο κ. Τσακνής, ο προηγούμενος, είχε πει ότι είναι το πιο άρρωστο τμήμα του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού. Επιλέξει. Ο κ. Κρύμπαλης, ο σύμβουλος προγράμματος, είχε πει ότι λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα εξουσίας που θυμίζει περισσότερο εμπόλεμη φατρία παρά ορθολογική εταιρική δομή. Και έχει ως βασικό δόγμα, κάτι θα σας θυμίσω αυτό τώρα, ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας και άρα πρέπει να εξεντωθεί με κάθε τρόπο. Ο Διευθυντής Τεχνολογίας της ΕΡΤ, ο Γενικός Διευθυντής μάλιστα, ο κ. Μιχαλίτσης, είχε κατηγορήσει για το οργανόγραμμα και είχε πει ότι είναι ένα εξάμβλωμα που γυρίζει οργανωτικά την εταιρεία στον προηγούμενο αιώνα. Ο δε κ. Θαλασσινός, ο παραιτηθής, με έολες στα όρια παρατυπίας διαδικασίες, με απειλούς και εξωστρακισμούς, η ΕΡΤ παραδίδεται σταδιακά στην απαξίωση, την περιθωριοποίηση και την αδράνεια. Και βέβαια, ο κ. Αλαφογιώργος, όπως ξέρετε, είχε καλέσει την Ένωση Εισαγγελέων να επιληφθεί των δαπανών εκτός ΕΡΤ που επιβαρύνουν άσκοπα την υπηρεσία και να ελέγξει το δημόσιο χρήμα. Γιατί τα διάβασα όλα αυτά? Τα διάβασα για να σας ρωτήσω, σε ένα τέτοιο αρρωστημένο κλίμα που πάτε στην ΕΡΤ, το είπατε κι εσείς. Ομολογουμένως είπατε ότι πάω να αντιμετωπίσω πολλά προβλήματα. Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήματα όταν, παραδείγματος χάρη, θα έχετε αντιμέτωπο το σύνολο των δημοσιογράφων, οι οποίοι δημοσιογράφοι είχαν βγάλει μια ανακοίνωση η οποία έλεγε, πρώτον, ο γίγαντας ΕΡΤ πρόσφατη, έτσι, λειτουργικά και οικονομικά παραπέει. Από το καλοκαίρι του 2017, ανέλαβε καθήκοντα... Τελειώνω. Στην πραγματικότητα διοικείται από παράλληλους μηχανισμούς. Ο πελατειακός συνδικαλισμός επέστρεψε δρυμύτερος. Οι οργανωτικές δομές έχουν απαξιωθεί και η διοίκηση ασκούν ουσιαστικά επιτροπές ημετέρων. Πώς λοιπόν πάτε με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και τις καταγγελίες να αναλάβετε, πώς αισθάνεστε ότι θα, όπως είπατε, αυτή την οργάνωση που λέγεται, αυτό το τεράστιο κομμάτι, το βλέπετε με αυτό το μάτι? Εσάς, κύριε δημοσιογράφε, Ελευθέριος, πήγα να πω το Λευτέρης, αλλά το άφησα γιατί δεν είναι Ελευθέριος, είναι Λευτέρης τελικά. Είχατε δουλέψει αρκετά μέσα. Όπως ξέρετε, η ΕΡΤ είναι δημόσια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κρατική. Και ένα λόγο παραπάνω, δεν είναι κομματική. Πώς αισθάνεστε εσείς που έχετε δουλέψει σε κομματικό ραδιόφωνο, θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε τα καθήκοντά σας? Εγώ επιμένω ότι θα είστε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Ευχαριστώ πολύ.
ο κύριος Τραγάκης έφτασε στα περίπου 9 λεπτά, διότι ήθελε να κάνουμε όλο τον απολογισμό ξανά. Λοιπόν, ο κύριος Βενιζέλος. Όχι. Εγώ κανονίζω σε ποια στιγμή θα απαντήσω. Μαζί είναι. Είμαι σε ένα. Δύο σε ένα. Μετά. Δύο σε ένα ακριβώς. Λοιπόν, αλλά το ανακοίνωσα από την αρχή, κύριε Βενιζέλη, ότι θα απαντήσουν μία και κάτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να σας πω ότι είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι με τον Γιάννη Δρόσο συνδεόμαστε επιστημονικά και συναδελφικά εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Μπορεί να είναι 40 και 45 ίσως. Και με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου είμαστε φίλοι, τον θαυμάζω, τον θεωρώ τη μεγάλη ελπίδα της ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, άρα έχω ορισμένους καταναγκασμούς σε αυτά που θα πω. Δηλώνω εκ των προτέρων ότι για τον Δημήτρη τον Παπαδημητρίου, που θεωρώ ότι είναι αυτοθυσιαστικού χαρακτήρα η συμμετοχή του, θα ψηφίσω και θετικά ούτως ή άλλως, διότι ο άνθρωπος αγαπά αυτό που κάνει, διέπρεψε ως διευθυντής του τρίτου προγράμματος και έχει αυτή την προϊστορία που ακούσατε από την εποχή του Μάνου Χατζηδάκη. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνεσαι ότι η ερώτηση βοηθάει την ροή των συλλογισμών. Έγινε προκήρυξη των θέσεων αυτών και ο Γιάννης Δρόσος και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είδαν την προκήρυξη την ανοιχτή και έβαλαν υποψηφιότητα μαζί με άλλους για να τους αξιολογήσει ο Υφυπουργός και να τους προτείνει προς διορισμό. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα στοιχείο ανηλικρίνειας και υποκρισίας σε αυτά που λέμε, σε αυτά που μας λέει η κυβέρνηση. Προφανώς θα τους παρεκάλεσε να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα. Δεν διανοούμε ότι μπορεί να έγινε διαφορετικά. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Δρόσος. Ρωτάω, αυτόκλητοι είστε ή σας παρακάλεσε η κυβέρνηση να ανταποκριθείτε, ιδίως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε αυτήν την αποστολή? Ελπίζω ότι υπήρξε μία κυβερνητική παράκληση και πρόσκληση, και το ερώτημά μου είναι για τον κύριο Δρόσο. Τι κίνητρο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με την επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή που έχει ο κύριος Δρόσος και την πολιτική διαδρομή να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα τώρα στην ΕΡΤ, εκτός και αν δεν βλέπει καθόλου ΕΡΤ και δεν παρακολουθεί τις ειδήσεις σχετικές με την ΕΡΤ? Διότι αν παρακολουθεί τα πολιτικά τουλάχιστον προγράμματα της ΕΡΤ, θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, είναι να παρακολουθεί Sky. Μισό λεπτό. Να... Δεν τον κάνουν Διευθύνοντα Σύμβουλο του Sky. Μπορεί να πήγαινε. Όχι, αν εκαλείτο, μπορεί να ανταποκρινόταν σε αυτό. Τώρα μιλάμε για την ΕΡΤ εν προκειμένου. Αυτό κρίνεται, αυτή την συνθήκη απεδέχθη. Λοιπόν, δηλαδή, ποια είναι η άποψή του για το ήθος το πολιτικό, το πολιτικό ήθος των σχολιαστών, όπως είναι η κυρία Κρυβοπούλου, ο κύριος Καψόχης, για τα σχόλιά τους? Καψόχας, οκ. Okay. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την πρόσφατη συσσωρευμένη κρίση? Σήμερα λάβαμε πάλι επιστολή του κυρίου Τσακνή ότι παρά την απομάκρυνση του κυρίου Κωστόπουλου θέλει να έρθει εδώ να μας εξηγήσει, να απαντήσει στον κύριο Κωστόπουλο. Ο κύριος Θαλασσινός είχε παραιτηθεί πριν τελικά απεπέμφθει μαζί με τον κύριο Κωστόπουλο. Θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα πάει να κάνει αυτούς τους μήνες που απομένουν μέχρι την λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο και ποιος είναι ο σκοπός? Να γίνει μια ΕΡΤ αξιοπρεπέστερη, διαφανέστερη, χωρίς συνδιοίκηση με τους συνδικαλιστές και τον πρόεδρο του Σωματείου? Τι πάνε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Αυτό θα ήθελα να το ακούσω βέβαια και από τους άλλους δύο. Και το ερώτημα του κυρίου Τραγάκη για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω αν ο κύριος Αρβανίτης θα εκλεγεί αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, αλλά αν συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, με συγχωρείτε κύριε Αρβανίτη, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση ως προς την γνώση, την εμπειρία, τη διαδρομή μεταξύ του κυρίου Δρόσου και του κυρίου Αρβανίτη
στα καθήκοντα αυτά της διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή τι αναπληρεί ο αναπληρωτής διευθυντής τηλεόρασης, ώστε και αν έχει αυτοτελείς αρμοδιότητες. Εδώ τώρα μιλάμε για δύο διαφορετικές, ας το πούμε, διαδρομές και συγκροτήσεις βιογραφικού. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να έχω έτσι μία απάντηση, διότι αυτό είναι και όλο το θέμα. Λεπτομέρειες δεν μπορούμε να μπούμε τώρα. Εκ του αποτελέσματος θα κριθεί. Αλλά ο στόχος, ο πολιτικός και το κίνητρο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εξαιρώ από τις απαντήσεις των Δημήτρη Παπαδημητρίου, γιατί θεωρώ ότι αυτός πηγαίνει εκεί γιατί πιστεύει, αγαπάει αυτό το αντικείμενο της εκπομπές, της μουσικής πρωτίστως και την ανάδειξη μιας ολόκληρης αντίληψης για το τι πρέπει να είναι μουσικά και η τηλεόραση και η ραδιοφωνία, η δημόσια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βενιζέλο, ήσασταν υπουργός τύπου, ε? Και είχατε διορίσει... Κινηθεί ακόμη τότε. Ναι. Πώς τους είχατε προσλάβει τον κύριο Παναγιώτου Παναγιώτου? Τον κύριο Παναγιώτου Παναγιώτου τον είχα προσλάβει εγώ. Εγώ είχα εισηγηθεί τον κύριο Ευγένιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος είχε εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ή το μία άψογη διοίκηση. Ναι. Όταν απεπέμφθη ο κύριος Γιαννακόπουλος για να προωθηθεί ο κύριος Παν συνεργάτης του κυβερνητικού σχήματος, έφυγα και εγώ από το Υπουργείο Τύπου. Ξέρατε λοιπόν. Επειδή τότε είχατε την ευκαιρία να ακούτε από μένα πολύ συχνά αφηγήσεις, σχεδόν σε καθημερινή βάση, θα έπρεπε να τα θυμάστε αυτά. Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, ο κύριος Αϊβατίδης. Με συγχωρείτε μισό λεπτό, γιατί έτσι έχει ενδιαφέρον η συζήτηση όπως εξελίσσεται. Αν έτσι όπως ετέθη το θέμα, δηλαδή ετέθη θέμα αν στα καθήκοντα του Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ο έλεγχος των δημοσιογράφων, να το ρωτήσω με αυτό. Ναι. Δεν θα ήθελα να μια απάντηση. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Και τι θα απαντάνε? Ετέθη προηγουμένως ακροθυγό και θέλω να το... Θα μοιραστούν ο καθένας ποιος θα ελέγχει. Εκτιμώ ότι δεν είναι στα καθήκοντα, αλλά επειδή ετέθη ήθελα να το ρωτήσω. Λοιπόν, έχει ο καθένας μνήμες εδώ από την ΕΡΤ, γιατί υπήρξε άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενος. Έτσι, οι ερωτήσεις έχουν και ένα ιστορικό, μια ιστορική φόρτιση. Λοιπόν, ο κύριος Αϊβατίδης από τη Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχω αναγνώσει την επιστολή του κυρίου Διονυσίου Τσακνή προς την Επιτροπή μας. Εκείνο το οποίο προκύπτει και αποτελεί για εμένα κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, είναι η αναφορά του για κατασπατάληση δημοσίων πόρων, πέραν δηλαδή των ψευδολογιών που καταμαρτυρεί στον κύριο Κωστόπουλο, κάνει ρητή αναφορά για κατασπατάληση, επαναλαμβάνω, δημοσίων πόρων που αφορούν στην ΕΡΤ. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο κύριος Τσακνής να κληθεί από την Επιτροπή μας, και όχι μόνο αυτό, εάν έχει στοιχεία σχετικά με διασπάθηση δημοσίου χρήματος που αφορά στην ΕΡΤ, να προσφύγει στην καθήλυν αρμόδια και κατά τόπον αρμόδια εισαγγελική αρχή. Βεβαίως, θα ήταν αρκετά σημαντικό, επαναλαμβάνω, να προσέλθει στην Επιτροπή μας, διότι μπορεί να προκύψουν μέσα από την ακρόασή του στοιχεία τα οποία θα συνδράμουν μια ενδυνάμει εμπλοκή της εισαγγελικής αρχής. Ακούστηκε προηγουμένως από τον κύριο Βενιζέλο κάτι το οποίο αφορά στο πολιτικό ήθος δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Όλοι θα πρέπει να αναρωτηθούμε, υπάρχει κάτι πιο επίμεμπτο πολιτικά όσον αφορά στο ήθος εν γέννη και τη συμπεριφορά της ΕΡΤ από τον πλήρη αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής? Αυτό το αναφέρω διότι πολλοί εξ ημών αναφερόμαστε στα δημοκρατικά ήθη και την αξία των δημοκρατικών δρόμενων όπως εμφανίζονται σήμερα στην πατρίδα μας. Πιστεύουμε ότι η μη τήρηση της αναλογικής ισότητας είναι βαθύτατα αντιδημοκρατική και
αντισυνταγματική. Εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε τις προτινόμενες υποψηφιότητες και θα ήθελα να ζητήσω από εσάς να καλέσουμε τον κύριο Τσακνή. Θα έχει, πιστεύω, εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους. Ευχαριστώ. Κύριο Συντιχάκης από το ΚΚΕ. Ναι, εμείς κυρία Πρόεδρε θα ψηφίσουμε παρόν για τα προτινόμενα πρόσωπα, τον κύριο Δρόσο δηλαδή, τον κύριο Αρβανίδη και τον κύριο Παπαδημητρίου. Δεν αφορά την προσωπικότητα ούτε την επαγγελματική, επιστημονική αρτιότητα, την καλλιτεχνική αξία του κυρίου Παπαδημητρίου κτλ. Άλλωστε, για το ρόλο που αναλαμβάνουν τώρα θα κριθούν στην πορεία, αλλά επειδή αναλαμβάνουν αυτό το συγκεκριμένο πόστο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους ρωτήσουμε ποια είναι η δική τους άποψη για την ΕΡΤ, για τη σημερινή ΕΡΤ. Για το ρόλο, για την αποστολή της, για το περιεχόμενο της ενημέρωσης. Είναι αντικειμενική, είναι δημοκρατική, είναι ισότιμη η ενημέρωση της ΕΡΤ. Εμείς αβίαστα, το είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση για την οικονομική έκθεση της ΕΡΤ και στον κύριο Κωστόπουλο και στον κύριο Κρέτσο μπροστά και δεν πήραμε απαντήσεις, ή μάλλον πήραμε κάποιες απαντήσεις οι οποίες και παράξενες και ανεκδίηγητες και εμπολής επικίνδυνες απαντήσεις από τον κύριο Κωστόπουλο. Ο κύριος Κρέτσος δεν μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσαμε. Το μόνο που είπε είναι ότι δεν μπορεί να οριστεί, λέει, η έννοια της αντικειμενικότητας. Δεν υπάρχει έννοια της αντικειμενικότητας, ούτε καν το στοιχείο της αμεροληψίας που πρέπει να διαθέτει η ΕΡΤ, ένα κρατικό κανάλι. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αν δεν συμφωνήσουμε, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αντικειμενικότητα για τον σαστούς είναι άλλη και αντικειμενικότητα για τον απλό κόσμο, το τι θέλει και πρέπει να βλέπει από ένα κρατικό κανάλι, είναι πάλι διαφορετική. Αλλά τουλάχιστον στο στοιχείο της αμεροληψίας. Λοιπόν, και λέμε, σας ρωτάμε λοιπόν να μας πείτε γύρω από αυτά τα ζητήματα, γιατί το λέμε αβίαστα, ότι η ΕΡΤ κατά την άποψή μας σήμερα είναι ένα κυβερνητικό θερέφωνο, όπως ήταν και επί Νέες Δημοκρατίες και ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε, δεν συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ αυτό. Αυτό το λένε οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Το λέει ο πολύς ο κόσμος παρακολουθώντας την ΕΡΤ, όπως βέβαια λέει και τα ιδιωτικά κανάλια. Μην νομίζω ότι διαφέρουν. Υπηρετούν οι μεν στην ΕΡΤ την κυβερνητική πολιτική και οι άλλοι υπηρετούν τα συμφέροντα πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας και τα συμφέροντα συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Κατά την άποψή μας είναι εξόθαλμος ο εναγκαλισμός της ΕΡΤ από την κυβέρνηση και όχι μόνο. Όχι μόνο. Μόνο στον Αμερικανό πρέσβη ακόμα δεν έχουν δώσει κάποια εκπομπή ως κυβέρνηση να διαφημίζει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τις βάσεις που έχουν στήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα σας ρωτήσω λοιπόν τα ίδια που ρώτησα και τον κύριο Κωστόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τότε. Το ίδιο και εσάς. Για να δούμε, ρε παιδί μου, στην πορεία πώς ακριβώς σκέφτεστε να λειτουργήσετε στα πόστα που είστε. Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων. Παραβιάζεται ακόμα και ο υφιστάμενος νόμος περί αναλογικότητας στην ενημέρωση, την παρουσίαση των κομμάτων. Δηλαδή το ΚΚΕ για παράδειγμα υποεκπροσωπείται στις εκπομπές και στα δελτία διήσεων της ΕΡΤ. Πώς σκέφτεστε λοιπόν να το διορθώσετε αυτό? Δεύτερον, για τη συνειδητή επιλογή, προσέξτε, συνειδητή επιλογή να μην υπάρχει διαπιστευμένος δημοσιογράφος της ΕΡΤ στο ΚΚΕ. Στο ερώτημα που κάναμε στον κύριο Κωστόπουλο, ξέρετε τι μας απάντησε? Σκέφτομαι, λέει, να επαναπροσδιορίσουμε, επανεξετάσουμε το θέμα της διαπίστευσης δημοσιογράφων στα κόμματα, διότι, λέει, αυτοί που διαπιστεύονται σε κόμματα καταλήγουν να γίνονται μέλη των γραφείων τύπου των κομμάτων.
Πρέπει να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας. Διότι εδώ υπάρχει όντως θέμα. Είναι αυταρχική άποψη και συμπεριφορά αυτή που εξέφρασε ο κ. Κωνστόπουλος. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, αν ήταν ένας από τους λόγους που παραιτήθηκε κτλ. Δεν έχει υποθεί βέβαια ακριβώς για ποιους λόγους έχει παραιτηθεί. Έτσι, είναι ένας γρίφος. Έχει μια σημασία να μας πει ο κ. Κρέτσος για ποιους ακριβώς λόγους παραιτήθηκε ή τον παρέτησε τον κ. Κωνστόπουλο. Άρα λοιπόν για το θέμα της διαπίστευσης θα πρέπει να μας πείτε. Δηλαδή για παράδειγμα η κυρία Καβαδία, η οποία είχε διατελέσει ως διαπιστευμένη δημοσιογράφος τότε, ως δημοσιογράφος της ΕΡΤ στο ΚΚΕ, έγινε μέλος του γραφείου τύπου του ΚΚΕ? Προφανώς η κυρία Καβαδία τοποθετήθηκε και προς τιμή της την προηγούμενη φορά. Έτσι, ρητορικό το ερώτημα σε σχέση με την απάντηση που έδωσε τότε ο κύριος. Δόθηκαν απαντήσεις από τον κύριο Κωνστόπουλο, οι οποίες προφανώς εμάς τουλάχιστον δεν μας κάλυψαν. Επειδή όμως έχουμε τον κύριο Δρόσο, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και τα υπόλοιπα μέλη, καλό είναι να γνωρίζουμε. Τρία, έχουμε παραγωνισμό των εργαζομένων, των μόνιμων εργαζομένων της ΕΡΤ. Γιατί αξιοποιούνται, προτιμώνται οι μικτές και εξωτερικές παραγωγές, που ξέρετε τι σημαίνει μικτές και εξωτερικές παραγωγές, είναι το δούνε και λαβίν με τις ιδιωτικές εταιρείες, τους επιχειρηματίες, αλλά και με δημοσιογράφους άλλους που αναπαράγουν την κυβερνητική προπαγάνδα. Έτσι. Επίσης, για τα διάφορα ντοκιμαντέρ, σαβουρό ντοκιμαντέρ, επιτρέψτε να ολοκληρώστε, κύριε Συντικά, που παρουσιάζει η ΕΡΤ, που έχουν και αντικομμουνιστικό περιεχόμενο πολλές φορές, παρουσιάζοντας τη θεωρία των δύο άκρων, για το ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης, στη συντριβή του ναζισμού και του φασισμού και πάει λέγοντας. Ποια είναι η άποψή σας γύρω από αυτό το ζήτημα? Επιπλέον, για τις απλήρωτες υπερορίες και τις αργίες των συμβασιούχων της ΕΡΤ. Από την περίοδο πριν από το κλείσιμο, για το εργολαβικό προσωπικό, για το τεχνικό προσωπικό, αλλά και για τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνης της περίοδου. Σκέφτεστε να τις καλύψετε αυτές, να τις δώσετε, να λήξει αυτή η ιστορία? Ακόμα δεν έχουν πάει, τι τους ρωτάτε? Πώς? Δεν έχουν πάει ακόμα, τι θα κάνουν σε όλα αυτά? Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς αναλαμβάνουν. Υποθέτω ότι έχουν παρακολουθήσει. Ο κύριος Δρόσος γνωρίζει το αντικείμενο, δεν είναι κάποιος άσχετος, το γνωρίζει το αντικείμενο, έτσι. Και φυσικά για το θέμα του αναχρονιστικού αντιδραστικού κανονισμού της ΕΡΤ, που οδήγησε, αν θέλετε, σε αυτή την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του προηγούμενου Διευθύνου Συμβούλου, που παρέτησε 14 προϊστοαμένους των περιφερειακών των παραρτημάτων της ΕΡΤ. Τι σκέφτεστε γύρω από αυτά τα ζητήματα και για το θέμα της αξιολόγησης βέβαια, που αν θέλετε θα αποτελέσει την αφορμή ή το πρόσχημα να κριθούν ικανότατοι εργαζόμενοι, να κριθούν με βάση άλλα κριτήρια, πολιτικά κριτήρια, γνωρίζοντας πάντα ότι η ΕΡΤ έχει μεταξελιχθεί σε ένα μαγαζάκι της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν τα θέτουμε. Εντάξει, για να δούμε σε τι διαφέρουν οι προηγούμενες διοικήσεις από αυτό που εσείς θέλετε και οραματιζόσαστε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς τουλάχιστον διεκδικούμε να γίνουν βελτιώσεις, φυσικά και στο ζήτημα της ενημέρωσης και στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Και από αυτή την άποψη θα δώσουμε τη μάχη και μέσα εδώ και απ' έξω κτλ. Όσο γίνεται να έχουμε, όσο γίνεται, παραλαμβάνω, γιατί σε ένα αστικό κράτος δεν μπορείς να έχεις μια κρατική τηλεόραση πλήρως αμερόληπτη, αντικειμενική κτλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος, παρακαλώ λίγο με το χρόνο. Σας είπα ότι 2 η ώρα πρέπει να έχουμε τελειώσει. Σήμερα έχετε όλοι πολύ έξω. Μακάρι να μπορούσαμε μέσα σε μια νύχτα να γίνει η ΕΡΤ BBC. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα που θέλω να πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί θεαματικά τον τελευταίο καιρό και δεν μεροληπτώ. Βλέπουμε καθημερινά τα ιδιωτικά κανάλια και βλέπουμε και την ΕΡΤ. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια στην ΕΡΤ, αλλά σίγουρα, και μάλιστα τα ήθελα και τον πιο κακοπροαίρετο
τηλεθεατή να μου πει μια ψεύτικη είδηση που έχει δημοσιεύσει η ΕΡΤ, που έχει ακουστεί από αυτό το κανάλι. Ατέλειες έχει. Μια ψεύτικη είδηση. Θα μπορούσα καθημερινά να σας αναφέρω 5 ψεύτικες ειδήσεις από όλα τα υπόλοιπα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Με ελάχιστες εξαιρέσεις κανάλια. Και δεν αναφέρομαι η συγκεκριμένη που προορίζονται για τη δίκηση της ΕΠ, δεν έχουν αναλάβει και αρχή αντραδείκνηση. Κανείς δεν ξέρει. Εγώ και με ενόχλησε πάντως, άκουσα από τον κύριο Βενιζέλο για το βιογραφικό του αναπληρωτή, αν θα γίνει αναπληρωτής. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Τα ψεύτικα βιογραφικά τα έχω ζήσει και έχω πει ότι θα εισηγηθώ κάποτε να καταργηθούν κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος καταξιώνεται από την πορεία του, από την προσωπική του ταυτότητα και από το τι έχει κάνει στη ζωή του. Αν εκεί υπάρχει κάτι επιλείψιμο, ναι, μαζί σας. Τη γράφει ένα χαρτάκι, να σας πω εγώ ψεύτικες εργασίες, ψεύτικα βιογραφικά και πάει λέγοντας, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί ήταν μια μικρή, ένας μικρός υπαινικός απαξίωσης για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω, αλλά μπορεί να είναι πολύ ικανός, πολύ ειλικρινής, πολύ ηθικός. Δεν μ' άρεσε αυτό. Εγώ λέω το εξής. Ναι, κάποια στιγμή όλοι ονειρευόμαστε να γίνει BBC και η ΕΡΤ. Και πιστεύω ότι ίσως δεν είναι πολύ μακρινός αυτός ο χρόνος. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση με το παρελθόν. Καμία. Γιατί πιστεύω ότι ήταν πολύ κακό και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Εγώ τους εύχομαι καλή έτσι, επιτυχία στο έργο τους και συνηγορώ για το διορισμό τους. Ευχαριστώ. Κύριος Λικούδης από το Ποτάμι. Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν κυρίως το καλό φίλο του Γιάννη το Δρόσο, εάν έχετε μία εικόνα όλου του κλίματος της τελευταίας περίοδου στην ΕΡΤ, εικόνα που να μην την έχετε όμως αποκτήσει από τα δημοσιεύματα ή από το τι ακούστηκε ή τι γράφτηκε, αλλά εάν έχετε κάποια επαφή και με το αρμόδιο Υπουργείο περιγραφικού χαρακτήρα όμως, δηλαδή με μια καταγραφή όλων όσων συνέβησαν την τελευταία περίοδο, διότι εδώ εμείς και την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, αλλά και με όσα ακούσαμε, έχουμε επαφή με ένα κλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο από κάθε πλευρά. Υπάρχουν καταγγελίες που έχουν γίνει από βασικά στελέχη της ΕΡΤ που έχουν αποχωρήσει, απαντήσεις επί των καταγγελιών, μία ενημέρωση που έκανε εδώ ο κ. Κωστόπουλος πριν παραιτηθεί και μία σειρά σχόλια που έχουν γραφτεί ή έχουν ακουστεί γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, όχι γιατί σε ένα τέτοιο κλίμα που δεν είναι ευχάριστο αναλαμβάνετε, ανταποκρινόσαστε σε αυτή την πρόσκληση. Γιατί αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η απάντηση μπορεί να είναι απλή και πάρα πολύ σαφής. Διότι θέλουμε να πάμε να βοηθήσουμε, να αλλάξει αν υπάρχει κάποιο κακό κλίμα, να εξορθολογήσουμε τα πράγματα και να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες και πιστεύουμε ότι θα πάμε και καλά. Για εμένα με ενδιαφέρει να μας πείτε, αν μπορείτε, συνοπτικά προφανώς και χωρίς λεπτομέρειες, τη δική σας άποψη για το ήδη υπάρχον κλίμα. Ποιο είναι, τι πιστεύετε ότι γίνεται στην ΕΡΤ, πώς πιστεύετε ότι λειτουργούν τα πράγματα και ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πρώτες ενδεχομένως δικές σας παρεμβάσεις για να αλλάξουν μερικά ζητήματα. Εδώ, κοιτάξτε, και από τις τοποθετήσεις που γίνανε, εγώ πιστεύω ότι αντιληφθήκατε ότι οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν γίνονται. Με βάση δηλαδή το ότι έχει ακουστεί και το ότι έχει καταγγελθεί από παράγοντες της ΕΡΤ, οι κριτικές που ασκούνται εδώ είναι πολύ πιο ήπιες. Θέλω λοιπόν να μείνω σε αυτό που σας ρωτάω, εάν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η δική σας εκτίμηση με βάση την ενημέρωση που έχετε για το ποιο είναι, πώς είναι σήμερα διαμορφωμένο και πώς ακριβώς είναι το κλίμα της λειτουργίας στην ΕΡΤ.
Κατά τα άλλα, θα ήθελα να πω και πέρα από την απάντησή σας να ευχηθώ καλή επιτυχία στις προσπάθειες που θα κάνετε, για τις οποίες είμαι βέβαιος ότι θα είναι και πολλές και ποιοτικές. Ναι. Και να σας πω ότι η δική μας ψήφος με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα σε τέτοιες ψηφοφορίες είναι παρόν. Κύριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα μπορούσα να, με ρωτάει ο κύριος Πρόεδρος, θα μπορούσα να κάνω μια εξαίρεση για τον κύριο Παπαδημητρίου, πλην όμως ότι θα ήθελα να έχει μια γενικό χαρακτήρα η δική μου τοποθέτηση αναφορά. Είμαι απολύτως βέβαιος για όλα όσα είπε ο κύριος Βενιζέλος πριν σε σχέση με την παρουσία του κύριου Παπαδημητρίου, αλλά δεν μ' αρέσει να ξεχωρίζω με την έννοια ότι δεν θέλω οι άλλοι συνάδελφοι εκεί να αισθανθούν ότι είναι διαφορετική ψήφος μου. Το παρόν άλλωστε δεν είναι σχέση με τα πρόσωπα. Είναι απολύτως σαφές. Σχέση με μια αντίληψη σε σχέση με τον οποίο ψηφίζει συνήθως η αντιπολίτευση και για τον οποίο τρόπο δεν είμαι σύμφωνος, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι ήθιστε να ψηφίζει η αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δρόσο, κύριε Ραβανίδη, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για την οποιαδήποτε ενημέρωση και απάντηση γύρω από τα θέματα. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Λικούδης, ώστε όπου και εμείς σαν Ένωση Κεντρών σε τέτοιες υποψηφιότητες είμαστε στο παρόν. Συμφωνώ και εγώ με τη σειρά μου όσον αφορά τον κύριο Παπαδημητρίου. Είναι τιμή μας που αναλαμβάνεται αυτό το πόστο, αλλά δεν θα θέλαμε να κάνουμε καμία διάκριση εναντί όλων και θα θέλαμε τα πρόσωπα που προτείνονται να έχουν και ένα χρόνο για να μπορέσουμε να κρίνουμε το έργο τους στην πορεία. Τη χάνει βέβαια σήμερα ο φορέας αυτός της ΕΡΤ, για την οποία πολλά επεισόδια έχουν γίνει μεταξύ υψηλόβαθμων προσώπων, ακόμη και πολιτικών, και πολλές καταγγελίες που ακούστηκαν, να έρχονται και να αναλαμβάνετε εσείς μετά. Τα είπαμε όλα κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας και της επίκαιρης επερώτησης της Νέας Δημοκρατίας στις 22 Οκτωβρίου και δεν θα ήθελα να δώσω συνέχεια. Απλά θα ήθελα να πιστεύω ότι πλέον με τα όσα ακολουθήσαν έχει γίνει ένα μάθημα από την πλευρά της κυβέρνησης και πλέον με την δική σας συμβολή θα σταματήσει όλη αυτή η πολύμηνη, όπως αυτός ο πολύμηνος κύκλος εσωστρέφειας καταγγελιών και παρεμβάσεων και θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο τέλος της ημέρας τόσο σε ποσοτικό που αφορά τα ποσοστά τηλεθέασης της ΕΡΤ όσο και σε ποιοτικό που αφορά το πρόγραμμα. Ελπίζουμε να αντιστραφούν τα πάντα και η ΕΡΤ πραγματικά να αφοσιωθεί στο αποκλειστικό έργο για το οποίο έχει, λόγω κύριε Λικούδη, συγγνώμη, σιγά, απλά είσαστε ακριβώς μπροστά μου και δεν με βοηθάτε. Λοιπόν, δεν αμφισβητούμε. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, τιμή μου άμα το λέτε ειδικά εσείς, ο οποίος, έτσι, ο λόγος σας είναι παράδειγμα προς όλους. Γενικότερα, στην Ένωση Κεντρών δεν αμφισβητούμε την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της δημόσιας τηλεόρασης. Το αντίθετο, μάλιστα, θα θέλαμε να είναι η δημόσια τηλεόραση στο επίκεντρο και όλοι οι πολίτες να προτιμούν να παρακολουθούν τη δημόσια τηλεόραση από τους ιδιωτικούς σταθμούς και να βοηθάνε τόσο στη βοήθεια της λειτουργίας της δημοκρατίας με πολλαπλό ρόλο, ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, που γενικά θεωρώ ότι η ΕΡΤ αυτό το ρόλο έχει διαχρονικά. Εμείς αντιδρούμε και αντιμαχόμαστε με τις διαχρονικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων μεταπολιτευτικά, αλλά και όλων των παραγόντων και των στελεχών απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ και επιτέλους πρέπει να σταματήσει και να διασφαλίζονται οι βασικοί κανόνες τουλάχιστον της ποιοτικής ενημέρωσης. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους τρεις, σαφέστατα, και θα ήθελα να κάνω 2-3 ερωτήσεις, κυρίως προς τον κύριο Δρόσο. Κύριε Δρόσο, υποθέτω ότι είσαστε ενήμερος για όλα αυτά που έχουν συμβεί στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η διοίκηση ή ακόμη και για τα λάθη τα οποία έχει κάνει. Θα ήθελα να ρωτήσω τι πιστεύετε με την δική σας άφιξη, πώς πιστεύετε μάλλον ότι όλα αυτά θα αλλάξουν και δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις. Και το κυριότερο που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι γιατί δεχτήκατε να αναλάβετε τη συγκεκριμένη θέση.
Δεύτερο, είναι αν συμφωνείτε με την πολιτική της υποχρεωτικής επιβολής τόσο υψηλού ανταποδοτικού τέλους στους Έλληνες πολίτες. Και το ρωτάω αυτό γιατί με ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ύψους 181 εκατομμυρίων ευρώ, η ΕΡΤ έχει κέρδη για το 2017, περίπου 71 εκατομμύρια ευρώ προφόρων και περίπου 62 εκατομμύρια μετά από φόρους. Εφόσον κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην προηγούμενη χρήση, δηλαδή ήταν γνωστές πάνω κάτω οι ανάγκες της ΕΡΤ, υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι ρωτάνε και έρχονται και ερωτήματα και στο δικό μου γραφείο, γιατί να εμφανίζει τόσα κέρδη η ΕΡΤ, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούσε να μειωθεί ισόποσα το χαράτσι του ανταποδοτικού τέλους που εισπράττει μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τελειώνοντας, να επαναλάβω, κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι εμείς είμαστε υπέρ της καλής λειτουργίας της ΕΡΤ και έχουμε κάθε θετική πρόθεση απέναντί της και επιθυμούμε η δημόσια τηλεόραση να προσφέρει ένα δημόσιο αγαθό στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, αφού με τη σειρά τους πληρώνουν ο ελληνικός λαός, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ποιοτικό όλο το περιεχόμενο, δηλαδή να εκπαιδεύει, να ενημερώνει σωστά, αντικειμενικά, να ψυχαγωγεί, ακόμη και να διδάσκει διατηρώντας υψηλά στάνταρς και γιατί όχι να είναι πρωτοπόρα και στον ανταγωνισμό. Επίσης, είναι ίσως από τους λίγους σταθμούς σε σχέση με τους ιδιωτικούς που φιλεξενεί περισσότερο τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και τα στελέχη. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι ακόμη και εκεί χρήζει βελτίωση, αλλά τουλάχιστον η ΕΡΤ κρατάει κάποια προσχήματα ισόπωσης αντιμετώπισης και πρόσκλησης των στελεχών της Ένωσης Κεντρών και των βουλευτών εναντί των ιδιωτικών σταθμών. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Το παρόν που λέμε σαν Ένωση Κεντρών δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, όπως είπα και στην αρχή, και ευχόμαστε με τη δική σας προσέλευση να διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα. Ένας δεύτερος γύρος. Το ξέρω όλοι, γι' αυτό φεύγουν, πάνε, μιλάνε, έρχονται. Το είπα στην αρχή. Κυρία Καβαδία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Κυρία Παλογιάννη. Εγώ δεν θα σας ρωτήσω για την πολιτική σας διαδρομή. Έχω μια φυσική απέχθεια στη λογική του φακελώματος και ούτε έχω τις μαντικές ικανότητες. Αφήστε τώρα. Δεν έχω και τις μαντικές ικανότητες του κυρίου Τραγάκη για να προβλέψω. Όχι. Μισό λεπτό. Τι απαγορεύεται, κύριε Τραγάκη, δεν ακούτε. Μα δεν ακούτε. Δεν είπα αυτό. Δεν αφήσατε να πει τι θα πει. Ότι δεν έχω τις μαντικές σας ικανότητες για να προβλέψω αυτό που είπατε, ότι θα έχουν απέναντί τους το σύνολο των δημοσιογράφων με το που θα ανέβουν. Εγώ το είπα. Ακριβώς έτσι μπορείτε να το δείτε και στα πρακτικά. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι. Ναι, και είπατε ότι θα έχετε... Το λένε οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους, είπατε, παρακαλώ. Είπατε ότι θα έχετε απέναντί σας το σύνολο των δημοσιογράφων. Παρακαλώ. Το λένε οι ίδιοι και διάβασα επιλέξει την ανακοίνωση. Δεν αναφέρονται στη νέα διοίκηση και είπατε εσείς ότι απευθυνόμενος στη νέα διοίκηση ότι πώς αισθάνεστε που θα έχετε απέναντί σας το σύνολο των δημοσιογράφων. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Σίγουρα, αγαπητοί κύριοι, δεν έχω απορίες ως προς το γιατί αποφασίσατε να υπηρετήσετε την ΕΡΤ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αλλεργικοί στο άκουσμα του ονόματος της ΕΡΤ. Και βεβαίως θα ήθελα να ακούσω αν προτίθεστε... μόλις τελειώσει ο κύριος Βενιζέλος, ναι. Τι να κάνει, χαιρετάμε. Κυρία Πρόεδρε, θα καταθέσω στα πρακτικά την ανακοίνωση των εργαζομένων της ΕΡΤ. Δεν ξέρουμε. Παρακαλώ. Δεν αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση, κύριε Τραγάκη. Διάβασα επιλέξει. Επιλέξει. Έχει σχέση με την παρούσα διοίκηση. Επιλέξει. Αντίγραφο και το θέλω. Ελάτε. Και βεβαίως... Κύριε Τραγάκη, σας ακούσαμε 9 λεπτά με μεγάλη προσοχή, χωρίς να σας διακόψουμε. Μπορούμε να έχουμε και εμείς το χρόνο μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, κύριοι της νέας διοίκησης, επίσης, να ακούσω αν προτίθεστε, όπως εμέσως πλην σαφέστατα σας προέτρεψε ο κύριος Βενιζέλος, να ελέγχετε, κάποιοι κακεντρεχείς θα έλεγαν να λογοκρίνετε, το έργο των δημοσιογράφων, θα ήθελα την άποψή σας και από αυτού. Με δεδομένο λοιπόν το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι όπως τον
οραματιζόμαστε, ειδικά μετά την τραγική περιπέτεια του Μαύρου, αλλά και μετά το θόρυβο του τελευταίου διαστήματος γύρω από την ΕΡΤ, αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί κύριοι, ότι η επιλογή σας εμπεριέχει μια ιδιαίτερη νοηματοδότηση. Θα είχε λοιπόν ενδιαφέρον να μας σκιαγραφίσετε το πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας μέσα σε αυτό το εγχείρημα, πώς θα συμβάλλετε ώστε η ΕΡΤ να παίξει αυτό το ρόλο, πώς θα μπορέσετε, κύριε Δρόσο, να εφαρμόσετε στην πράξη αυτή τη διακριτότητα των ρόλων για την οποία μας μιλήσατε νωρίτερα εντός του Ραδιομεγάρου, πώς θα μπορέσει τελικά να γίνει η ΕΡΤ των πολιτών, όλων των πολιτών, που τις ημέρες του Μαύρου και των μεγαλειωδών συγκεντρώσεων έδειξαν ξεκάθαρα τι είδους ραδιοτηλεόραση θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καβαδία. Τώρα τελικά το λόγο θα έχω, σύμφωνα με τη σειρά, η κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι, αυτό λέω, να συνεννοηθούν. Αν είναι να μιλήσει ο κύριος Τζαβάρας, ευχαρίστω. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση, τη δικιά μου προσωπικά, για το ότι μεταξύ του τριπροσώπου εδώ που φέρνει ο Υπουργός υπάρχει ο κ. Παπαδημητρίου. Είναι πράγματι, όπως ετονίστηκε και από άλλους συναδέλφους, μια ειδική περίπτωση προσφοράς στον πολιτισμό, του οποίου θα ήθελα να σημειώσω για την κυρία Ανέτα Καβαδία το βιογραφικό. Η διαδρομή δηλαδή που έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι γεμάτη από το νόημα της προσφοράς που πρέπει να έχει ένας πνευματικός δημιουργός στην κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτές τις αρετές είναι βέβαιο ότι και εκεί που θα πάει, παρόλο που θα μπει μέσα σε ένα έδαφος γεμάτο από ζυζάνια και τριβόλια, θα μπορέσει να αναδείξει το πραγματικό πρόσωπό του μέσα από τις αποφάσεις του και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει για την ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, όπως λέει το άρθρο 15, το οποίο το ανέφερε ο κύριος Δρόσος. Και αφού πω ότι ψηφίζω θετικά για την υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδημητρίου, έρχομαι τώρα στην περίπτωση του κυρίου Δρόσου. Καταρχάς και εδώ δεν με ενοχλεί καθόλου το βιογραφικό, ούτε έχω και κανένα πρόβλημα να φακελώνω τους ανθρώπους. Όμως είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος με το ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος που παρουσιάζεται σε μας. Και το ποιος είναι, είναι προϊόν μιας ιστορίας προσωπικής και μιας ιστορίας για την οποία, προκειμένου για τον κύριο Δρόσο, δεν θα μπορούσε να πει κανένας το παραμικρό. Εγώ μάλιστα τυχαίνει, δεν έχω την τιμή να γνωρίζουμε προσωπικά με τον κύριο καθηγητή, πλην όμως από τότε που ήμουν φοιτητής τον θυμάμαι, που είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο φοιτητικό κίνημα και όπου στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς έχει παίξει πολύ σημαντική, η συμβολή του είναι πολύ σημαντική. Αυτό όμως δεν με ενοχλεί καθόλου και το βλέπω και θετικά. Αυτό όμως σήμερα που με ξενίζει είναι το γεγονός ότι στην ανάγνωση που έκανε του άρθρου 15 παρέλειψε δύο λέξεις. Και επειδή οι λεπτομέρειες πολύ με συγκινούν, οι λέξεις αυτές είναι αντικειμενική, παρακαλώ, αντικειμενική και επίησης όρης μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών. Αυτό λοιπόν το αντικειμενική και επίησης όρης, κύριε Δρόσο, καλείστε να το υπηρετήσετε. Γιατί αυτό το αντικειμενική και επίησης όρης υπόκειται στον άμεσο έλεγχο του κράτους, το οποίο ως νεωτερικό κράτος, θα ξέρετε καλύτερα από εμένα, είναι φιλελεύθερο. Άρα λοιπόν, όταν έρχεστε εδώ σήμερα και ήδη μας λέτε ότι το συγκλονιστικό βίωμα το οποίο σας κάνει να έχετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την θέση που αναλαμβάνετε είναι το μαύρο στην ΕΡΤ, χρωματίζετε ήδη την ένταξή σας, την αφετηρία σας σε αυτό τον αγώνα με μία εμπαθή στάση απέναντι στα πολιτικά δρόμενα. Το μαύρο στην ΕΡΤ, για να προλάβω και την κυρία Ανέτα Καβαδία, είναι
η ιδεολογική απόδοση, η κομματική απόδοση μιας κυβερνητικής απόφασης της προηγούμενης κυβερνήσεως. Και αυτό το μαύρο στην ΕΡΤ, κύριε καθηγητά, σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να έχει αντικατασταθεί από ένα λευκό στην ΕΡΤ, το οποίο είναι τόσο λευκό ώστε να είναι εντελώς φασιστικό. Και είναι αυτός ο όρος που ταιριάζει. Γιατί? Γιατί υπάρχει αποκλεισμός της άλλης άποψης, γιατί υπάρχει μονομερής μετάδοση, ετεροβαρής εντελώς, υπέρ των κυβερνητικών κομματικών απόψεων και εις βάρος της αντιπολίτευσης. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι σαν φορέας του νομικού ορθολογισμού, τον οποίον υπηρετείτε ως καθηγητής της νομικής σχολής, δεν ξέρω αν είστε και δικηγόρος, έχετε μια ιδιαίτερη ευθύνη. Είναι η ευθύνη που έλεγα στον κύριο Κωστόπουλο, ότι προκύπτει από το γεγονός ότι η σύγχρονη δημοκρατία ουσιαστικά ταυτίζεται με το σύγχρονο επάγγελμα του δικηγόρου, του νομικού. Ο νομικός ορθολογισμός έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν έχετε εσείς το δικαίωμα να είστε επιλύσμων. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι σήμερα δεν ξεκινήσατε καλά, γιατί ήρθατε εδώ και ουσιαστικά μας είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρουν αυτά για τα οποία έχει γίνει λόγος στις εφημερίδες, στον τύπο. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά για τα οποία ήδη μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που δουλεύουν στην ΕΡΤ έχουν κατηγορήσει το προηγούμενο καθεστώς για το γεγονός ότι έχουν φτιάξει μια μαχόμενη κάστα η οποία έχει το δόγμα ότι όποιος δεν ανήκει μαζί μας είναι εξοβελιστέος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ψηφίσω όχι στην δικιά σας την υποψηφιότητα, παρόλο που σας εκτιμώ, επαναλαμβάνω, σαν επιστήμονα, όπως επίσης θα ψηφίσω όχι για τον κύριο Αρβανίτη, τον οποίο ως νέο άνθρωπο βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να τον ενθαρρύνω να κάνει τη δουλειά του με τους όρους που επιβάλλει το Σύνταγμα και τους όρους που επιβάλλει η φιλελεύθερη αντίληψη που πρέπει να έχει αυτό το έργανο για να υπηρετήσει τον πολιτισμό, όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, αλλά και τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και δεν σας κρύβω τώρα για καταλήγοντας να χαριτολογήσω, περίμενα ότι κάτω από το όνομα Αρβανίτης κρύβεται ο γνωστός μου και θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο και συμπαθεί σε μένα Κώστας Αρβανίτης, αλλά είδα το Λευτέρη τον Αρβανίτη, είστε νέος άνθρωπος, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάντως είναι εντυπωσιακή, εντυπωσιακή προσπάθεια κάποιων να μας κάνουν να ξεχάσουμε το μαύρο. Εντυπωσιακό. Το μαύρο σας ανήκει. Κύριε Τζαβάρα, μας ακούει κόσμος. Το μαύρο είναι συγκεκριμένο σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει και ποιας κυβέρνησης απόφαση ήταν το μαύρο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα ξεχάσουμε κι αυτό. Εσείς το έχετε κάνει και πρίκα πολιτική και καλό θα είναι κάποια στιγμή να μετριάσετε τους τόνους. Κύριε Τζαβάρα, ξελάτε τώρα. Κύριε Τζαβάρα. Άρα την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας, σας λέω ότι φτάνει πια να χρησιμοποιείτε το μαύρο σαν πολιτική πρίκα. Προσωπικές προσβολές δεν δέχομαι και τις επιστρέφω σε αυτόν που τις λέει. Ο κύριος Γιόλας. Επειδή τουλάχιστον εμείς, η παράταξη δική μας και η κυβερνόσα παράταξη, την επιλογή του μαύρου δεν πρόκειται να την κάνει ποτέ, απ' την άλλη όμως όντως υπάρχει έννοια τα ραδιοτηλεοπτικά κρατικά μέσα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να ανταποκρίνονται στο έργο τους, που διαγράφεται, όπως πολύ σωστά το διάβασε ο κύριος Δρόσος, στο άρθρο 15 του Συντάγματος. Και αυτό το οποίο είναι σκόπιμο και πρέπει να υπηρετούμε. Επειδή, κύριε Δρόσο, αναλαμβάνεται μια ηλεκτρική καρέκλα. Δεν θέλω να είμαστε αρεστοί, γιατί πρέπει να ψάχνουμε τα δύσκολα, τις δυσχέρειες, τις ανομαλίες, τις στρεβλώσεις, για να τα διορθώνουμε. Εδώ είμαστε και εμείς γι' αυτό και να σας παρακινήσουμε. Αν λοιπόν γνωρίζετε, επειδή αναλαμβάνετε, όπως είπα, ένα δύσκολο έργο, μια δύσκολη αποστολή, πού οφείλονται οι συχνές αντικαταστάσεις, οι προσθήκες στα διοικητικά συμβούλια πρόσφατα, επειδή έχουν αναγραφεί διάφορα, δεν μπορεί να είμαστε μέσα και να τα ξέρουμε, για δυσλειτουργίες, παρεμβάσεις, συντεχνίες που κάνουν κουμάντο κτλ. Αν το γνωρίζετε αυτό, πώς μπορεί να θεραπευτήκατε σας? Είναι μια ερώτηση που θέλω να την κάνω σε εσάς, προκειμένου να παρουσιάσουμε, να βελτιώσουμε το έργο, όπως είπα, γιατί και εμείς με πόνο αντιμετωπίζουμε την ΕΡΤ, στην οποία, όπως είπα, δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε μαύρο, αλλά τη θέλουμε να αντιπροσωπεύει και να φτάνει στο ύψος της που το διαγράφει το Σύνταγμα,
το φιλελεύθερο κατά τον κύριο Τζαβάρα, το φιλελεύθερο σύνταγμα που υπηρετεί και κοινωνικούς σκοπούς. Ξεχωριστή ερώτηση στον κύριο Αρβανίτη. Και μια γενικότερη εκτίμηση για την ΕΡΤ, ότι όντως προσπαθεί να αποδώσει ένα έργο πολύ καλύτερο από προηγούμενα. Υπάρχουν αναστολές. Η ΕΤΡΙΑ που υπηρετείται τελευταία έχει διαμορφώσει ένα αξιοπρεπές, αξιόπιστο και αντικειμενικό προφίλ. Πώς έγινε αυτό? Τι εργαλεία χρησιμοποιήσατε? Αυτό είναι δυνατόν και εύκολο να το μεταγγίσουμε ώστε να ισχύσει στο μεγάλο κανάλι, στο μεγάλο μέσο? Μία άλλη πιο εύκολη ερώτηση. Τα δημοσκοπικά δεδομένα ακροαματικότητας πιστεύετε ότι είναι αφεαυτόν ικανά και ουσιαστικά δεδομένα για την αξιολόγηση του όλου έργου ενός κρατικού καναλιού, ενός κρατικού μέσου μαζικής ενημέρωσης? Νομίζω εδώ είναι και συναφές με το έργο και την ποιότητα και τα κριτήρια που πρέπει να αποδίδουν τα έργα αυτά βάσει του συντάγματος, όπως προείπα. Και στον κύριο Παπαδημητρίου μια ακόμα πιο εύκολη. Οι πολλές φορές που υπηρετήσατε, όπως είπατε, την ΕΡΤ, αυτό το πράγμα μας χαροποιεί που επαναλαμβάνετε και βάζετε το σώμα σας, τη διάθεσή σας, την ψυχή σας, τα πλούσια προσόντα σας, τα λαντούχοσον. Και όχι, οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε από όλη την γκάμα εδώ των συναδέλφων και αποδεκτό. Η αιμονή σας λοιπόν να επανέλθετε. Πού εδράζετε? Έχετε ελπίδα ότι μετά και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που σας κάνουν να είστε αισιόδοξοι? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Κεφαλογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ και στον κύριο Κρέτσο, γιατί ουσιαστικά αφήσατε να διασύρεται η δημόσια τηλεόραση εδώ και πολλούς μήνες από βαριές καταγγελίες των στελεχών που εσείς επιλέξατε. Και έπρεπε να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα κατεγγελόμενα, ώστε να ζητήσετε παραιτήσεις και ουσιαστικά να αποδώσετε με αυτόν τον τρόπο και τις ευθύνες. Και αναρωτιόμαστε τι θα γινόταν αν τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν είχαν υποβάλει το σχετικό αίτημα. Και ένα σχόλιο και διαδικασία της πλήρωσης των θέσεων. Κύριε Υπουργέ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός 3 ημερών για την πλήρωση τόσων νευραλγικών θέσεων προκαλεί, όπως και να το κάνουμε, κάποια ερωτηματικά. Τώρα θέλω να επευθύνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Δρόσο, που προτείνεται από την ηγεσία του Υπουργείου για τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην ΕΡΤ. Και δεν χρειάζεται να μιλάμε εδώ πέρα για φακελώματα. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όλα είναι γνωστά και όλοι γνωστοί είμαστε. Το βιογραφικό του κυρίου Δρόσου, η πολιτική του διαδρομή και η στενή του σχέση με το σύστημα ΠΑΣΟΚ είναι γνωστά σε όλους. Κύριε Δρόσο, μετά από 3,5 χρόνια επαναλειτουργίας της, η ΕΡΤ βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Θα έλεγα ότι σχεδόν βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κυβέρνηση στο ζήτημα της καλής νομοθέτησης και της διαχείρισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου τουλάχιστον πάσχει. Θυμίζω την απόφαση κόλαφο του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα του νόμου περί διαγωνισμού τηλεοπτικών αναδειών και εσείς είχατε γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά για την ανάθεση στον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό της αρμοδιότητας διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σήμερα πρώην στελέχη που επιλέχθηκαν από αυτή την κυβέρνηση που προτείνει και την δική σας υποψηφιότητα μιλούν για εκμετάλλευση της δημόσιας τηλεόρασης ως μέσο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος της ποιότητας της αξιοπιστίας, εξωστρακισμό έμπειρων και ικανών στελεχών, απαξίωση του προγράμματος και απουσία επιχειρησιακού σχεδίου. Και θέλω να σας ρωτήσω με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ, θεωρείτε ότι η ΕΡΤ πρέπει να αξιολογηθεί και πάλι ως δομή? Και αν ναι, ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να τεθούν στον οργανωτικό σχεδιασμό της? Συγκεκριμένα, για το νέο οργανόγραμμα που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες, έχουν διατυπωθεί ποικίλες αντιδράσεις ως προς τους σκοπούς κατάρτισής του. Πιστεύετε ότι η ΕΡΤ χρειάζεται και πάλι αξιολόγηση της διοικητικής διάρθρωσης και του ανθρώπινου δυναμικού? Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορείτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου να συμβάλλετε στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης? Θα ήθελα κλείνοντας να σχολιάσω την υποψηφιότητα του κυρίου Δημήτρη Παπαδημητρίου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο της τέχνης με διεθνές κύρος, πολύπλευρο έργο και τεράστια συμβολή στην προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού.
Είναι γεγονός ότι έχει μεγάλη πείρα λόγω των προηγούμενων θητιών του στην ΕΡΤ, επί προηγούμενων κυβερνήσεων είχε επιλεγεί. Έχει αξιόλογο έργο. Αναρωτιέμαι απλώς, κύριε Παπαδημητρίου, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες σας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ και αν θα έχετε δυνατότητα να λειτουργήσετε πραγματικά όπως χρειάζεται με βάση την εξαιρετική εμπειρία που έχετε και ως άνθρωπος της τέχνης που, όπως βλέπετε, έχετε το σεβασμό όλων μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουρολιάκος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μου προκαλεί έκπληξη και είναι η πιο ήπια έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω η επιμονή βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα με τεράστια διαδρομή στο Κοινοβούλιο να ζητά από τον προτινόμενο καθηγητή κύριο Δρόσο να δηλώσει τα κοινωνικά του φρόνηματα. Αυτό είναι ανήκουστο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ναι, αυτό κατάλαβα. Καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό κατάλαβα. Μπορώ να μιλήσω. Σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν έχω 30 χρόνια εδώ πέρα. Εγώ είμαι ένας βουλευτής ο οποίος έχει μια διαδρομή από την κοινωνία. Εδώ με έστειλαν οι συμπολίτες μου και αυτή τη στιγμή τους εκφράζω. Στο βιογραφικό του. Στο βιογραφικό του. Θεωρώ ότι εκφράζω τους συμπολίτες μου όταν λέω ότι είναι ανήκουστο να ζητάμε από προτινόμενους τα κοινωνικά τους φρονήματα. Είναι ανήκουστο. Το καταλάβαμε όλοι. Και τα πρακτικά υπάρχουν και τα βίντεο υπάρχουν. Και ταυτόχρονα να επικαλούμαστε το κομμάτι που τον δηλώσω του κ. Καρύμπαλη ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Το ξέρουμε. Το έχουμε βιώσει. Αυτό κατάλαβα, ναι. Και να σας πω κάτι. Την ΕΡΤ την ξέρετε από το δέκτη που έχετε στο σαλόνι του σπιτιού σας. Κάποιοι την ξέρουμε λίγο καλύτερα. Γιατί δεν ήμασταν μέσα, όχι από μέσα, συνήθως απέναντι ήμασταν. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από μέσα για κάποιες τέτοιες πρακτικές. Γιατί μας ρώταγαν σε ποιο κόμμα είμαστε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε επί προσωπικού λοιπόν, το θέμα. Μετά θα ολοκληρώσω. Ποτέ δεν διακόπτεται αυτός που ομιλεί. Αυτό το ξέρετε. Αμέσως μετά, όχι. Ξέρετε ότι και στην Επιτροπή, υπάρχει μιλάτε, προσωπικό θέμα. Σκουρολιακο. Αν η ΕΡΤ ήταν κομματική, θα το ξέραμε. Ξέραμε πολύ καλά ποιοι πέρασαν αυτά τα χρόνια από την διοίκησή της και είναι γνωστά πρόσωπα δημόσια και δεν χρειάζεται. Άλλωστε, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αγωνία να βάζει κομματικούς, όχι μόνο στην ΕΡΤ, σε όλα τα ίδρυματα τα καλλιτεχνικά. Να μιλήσουμε για το Εθνικό Θέατρο, τη διεύθυνσή του, το Κρατικό Βορείο Ελλάδος, τη Λυρική. Ποιος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι εκεί? Ουδείς. Προσπαθούμε να βάζουμε ανθρώπους που πιστεύουν ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και καλά τη δουλειά τους. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, να επισημάνω κάποια πράγματα στους ελπίζω καινούριους, στα καινούργια στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην αφήσουμε το θέμα της μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση, ελληνικής και ξένης. Η μυθοπλασία, μου έχει δοθεί και άλλη ευκαιρία να πω, είναι ότι είναι η ραχοκοκαλιά μιας τηλεόρασης. Εδώ βέβαια έχουμε μια τηλεόραση, μια δημόσια τηλεόραση με 4 κανάλια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο να έχει πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα το κάθε κανάλι. Αυτή τη στιγμή το κανάλι με την πιο σαφή προσωπικότητα είναι το κανάλι της Θεσσαλονίκης, η ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ1 έχει περισσότερο πληροφοριακό χαρακτήρα και η ΕΡΤ2 έχει έναν πιο ασαφή χαρακτήρα. Ευχή είναι λοιπόν να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα και να δουλέψει η ΕΡΤ με σύγχρονους όρους, με σύγχρονους αισθητικούς όρους και με σύγχρονους όρους τηλεόρασης. Τελειώνοντας, να πω ότι κύριε Δρόσο, το αμάρτημά σας ήταν ότι δηλώσατε κάτι που πιστεύουν όλοι οι Έλληνες, ότι το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν απαράδεκτο. Φασιστικό ήταν το μαύρο. Και γίνεται μια προσπάθεια να γίνει το άσπρο μαύρο ή το μαύρο άσπρο. Δεν γίνεται. Το μαύρο στην ΕΡΤ θα είναι πάντα μαύρο και όσοι καν προσπαθείτε δεν μπορείτε να το ξεπλύνετε, δεν θα το κάνετε ποτέ άσπρο. Κύριε Αρβανίτη, από τις 7-8 περιπτώσεις που έχετε εργαστεί, ανασύρθηκε η μία ως διευθυντή κομματικού ραδιοφώνου. Ξέρετε κάτι,
πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι πέρασαν από κομματικά έντυπα. Με πρώτον τον αείμνηστο Πασαλάρη και πάρα πολλούς μεγάλους, αυτή τη στιγμή μεγάλα στάρ της δημοσιογραφίας που είναι στις ιδιωτικές τηλεοράσεις, πέρα τον Αυγή από το Ριζοσπάστη. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι τι κάνεις από εκεί και πέρα. Και κύριε Παπαδημητρίου, δεν χρειάζεται τη δική μου την άποψη για την αξιοσύνη σας, το πόσο σημαντικός είστε. Όλοι το είπαν, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδημητρίου, φοβάμαι πως κάποιες από τις κολακευτικές αναφορές στο όνομά σας είχαν να κάνουν και με εκλεκτικές ιδεολογικές συγγένειες. Οπότε κρατήστε παρακαλώ, αυτό που σας λέω. Τι εννοείτε? Αυτό που σας λέω, τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν, όμως τι λέτε, πέστε το σαφώς. Ναι, καταλαβαίνω κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω πού το βάζετε. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η δήλωσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο για προσωπικό θέμα. Ναι, εντάξει, επειδή ανεφέρθηκε σε μένα. Κυρία Πρόεδρε, και μία διευκρίνηση. Ο κύριος Κουρουλιάκος, έχω πάρει τον λόγο ήδη. Είδατε προηγουμένως που κάνατε παρατήρηση και σας διέκοψε. Αυτό που είπε τελευταία, η τελευταία αποστροφή του κυρίου Κουρουλιάκου είναι ουσιαστικά αυτό που κατήγγειλε για φακέλωμα. Δηλαδή, επιλεκτικές διαδρομές του κυρίου Παπαδημητρίου με τα κόμματα που τον στήριξαν. Αυτό είναι το φακέλωμα. Εγώ ξέρετε τι έκανα. Ανέγνωσα επιλέξει και δεν ξέφυγα καθόλου από το βιογραφικό του κυρίου Δρόσου. Ακριβώς επιλέξει. Επειδή είχα, με συγχωρείτε, θα ολοκληρώσω. Επειδή είχα δε ορισμένες απορίες, ζήτησα να μου λύσει αυτές τις απορίες του εν σχέση με το βιογραφικό του. Αν οι κύριοι συνάδελφοι αυτό το θεωρούν φακέλωμα. Είπατε πολιτική διαδρομή και μετά είπατε ναι, προκύπτει. Το θεωρούν φακέλωμα. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Εάν το θεωρούν φακέλωμα, να πούνε στον κύριο Παπαδημητρίου, στον κύριο Δρόσο, να μην γράφει αυτά τα οποία έχει γράψει στο βιογραφικό του. Για να μην κάνουμε χρήση του βιογραφικού. Ο κύριο Αθανασίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πριν λίγες μέρες είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας αναπτύχθηκε η έκθεση της ΕΡΤ από το κοινά παρόντα, ήσαν παρόν εσείς, ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Λεοντής και ο διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Κωστόπουλος. Και θέσαμε διάφορα ζητήματα εκεί, βεβαίως απαντήθηκαν, αλλά για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι οι προτινόμενοι, γιατί η κατάσταση που επικρατούσε στην ΕΡΤ σύμφωνα με δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από τον, κυβερνών κόμμα. Θυμίζω την δήλωση του κύριου Φίλη, θα σας πω γιατί τα λέω αυτά, ότι η ΕΡΤ δεν λειτουργεί όπως είναι αναγκαίο για μια δημόσια τηλεόραση, ότι ο κύριος Κρυμπάλης είπε ότι έχει καταστεί έρμεο μιας παραδιοίκησης από τον κύριο Καλφαγιάννη κλπ. Την έκθεση του την οποία παρουσίασε τη στηρίξετε και εσείς κύριε Υπουργέ. Μάλιστα δε είχαμε πει ότι κάποιος ο οποίος δεν συμφωνούσε από τα διοικητικά στελέχη της ΕΡΤ, από διευθυντικά στελέχη, δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του κυρίου Κωστόπουλου ή διωκότανε ή αποπέμπατο από την ΕΡΤ. Την έκθεση βεβαίως την στηρίξατε και δεν είχατε καμία κριτική σε βάρος σας. Σε συνδυασμό αυτό και στη συνέχεια ο κύριος Κωστόπουλος τον παραιτήσατε. Δεν παραιτήθηκε, γιατί αν ήταν να παραιτηθεί δεν θα ήσασταν εδώ για να στηρίξετε την έκθεσή του. Παραιτήθηκε μετά από λίγες μέρες. Ναι, παραιτήθηκε γιατί του ζητήθηκε να παραιτηθεί. Σε συνδυασμό αυτό με την μία αίτηση την οποία έχουμε κάνει στην Επιτροπή μας εδώ από 10 Δεκεμβρίου για να συζητηθεί το θέμα της ΕΡΤ με την πρόσκληση εκτός από εσάς κύριε Υπουργέ, τον κύριο Παπά, αλλά και τον πρόεδρο τον, τον κύριο Κουτρουμάνο, δεν έγινε μέχρι τώρα αυτή η συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία θα βοηθούσε πάρα πολύ να θέσουμε τις βάσεις για μια αντικειμενικώς λειτουργούσα ΕΡΤ. Και εν όψη το γεγονότος ότι στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα εδώ να είστε με τον κύριο Κωστόπουλο, να στηρίζετε την έκθεση, σε λίγες μέρες να παραιτείτε, να τον παραιτήσετε δηλαδή, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η συζήτησή μας για την αίτησή μας δεν έχει προγραμματιστεί για κάτι που σας είπα ότι θα έγιναμε πάρα πολλά ζητήματα, εγώ δεν μπορώ να δώσω θετική γνώμη για τους δύο πρώτους, με ποια έννοια,
για τον κύριο Δρόσο και τον κύριο Αρβανίτη, ότι θα έχετε μια ανάμειξη στα διοικητικά της ΕΡΤ, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο θεσμικό που θα έχετε, εν ώψη αυτών των οποίων προηγήθησαν και το ότι δεν έγινε αυτή η συζήτηση ποτέ στην Επιτροπή μας. Δεν μπορώ να το πω το ίδιο και για τον κύριο Παπαδημητρίου. Δεν γνωρίζω κανέναν, μόνο τον κύριο Δρόσο γνωρίζω. Από το επιστημονικό του έργο βρεθήκαμε και σε συζητήσεις, σε πάνελ. Είναι διαφορετικό το θέμα αυτό. Αλλά άκουσα τόσα καλά λόγια για όλους βέβαια, αλλά για τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος δεν φαίνεται να αναμειγνύεται στα θέματα τα διοικητικά της ΕΡΤ, αλλά θα έχει έναν ο λειτουργικός του ρόλος θα είναι για την πνευματική τις πνευματικές επιδόσεις θα έλεγα και δημιουργία της ΕΡΤ. Συνεπώς θα δώσω θετική γνώμη για τον κύριο Παπαδημητρίου και αρνητική για τους δύο πρώτους, με την ευχή να πάτε όλοι καλά και να σας κρίνουμε στην έκθεση την επόμενη χρονιά που θα έρθετε για την έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, μια διευκρίνηση θα ήθελα, ναι, σύντομα. Πολύ σύντομα, επειδή γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως μομφή το να εργάζεται κάποιος σε κάποιο κομματικό μέσο, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ότι οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε κομματικά μέσα δεν υπολείπονται ούτε σε ποιότητα, ούτε σε επάρκεια, ούτε σε επαγγελματισμό από δημοσιογράφους που εργάζονται σε μη κομματικά μέσα. Μα ο καθένας και η καθεμιά. Είναι, κυρία Καβαδία, όλα κομματικά είναι τα μέσα. Υπάρχει κανένα μικρό τίμα. Εντάξει, ναι, υπό μία έννοια. Ο καθένας και η καθεμιά κρίνεται από τον τρόπο που ασκεί τη δημοσιογραφία και από τον τρόπο που στέκεται απέναντι στην αλήθεια. Άρα το αν εργάζεται κάποιος στο χι ραδιόφωνο, στη χι εφημερίδα που είναι κομματικό μέσο, δεν έχει να κάνει τίποτα με την επαρκία του. Λοιπόν, κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι, θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι έχω θετική γνώμη για τον κύριο Παπαδημητρίου και αρνητική για τους άλλους δύο κυρίους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παρασκευόπουλος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να πω ότι η παρουσία των τριών υποψηφίων εδώ δείχνει ότι θεωρούν το έργο της δημόσιας τηλεόρασης και μάλιστα της ΕΡΤ άξιο για στήριξη και ότι επίσης το θεωρούν βελτιώσιμο. Επειδή και τα ίδια και τις δύο αυτές θέσεις προσωπικά τις συμμερίζομαι, θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για την παρουσία τους αυτή εδώ. Τώρα, εδώ πριν κάνω ένα ερώτημα εν τέλει στον κύριο Δρόσο, θα ήθελα να πω ότι τέθηκαν γενικότερα ζητήματα. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα αν είναι στα καθήκοντά μας να ερχόμαστε εδώ και να ψηφίζουμε με βάση γενικές ιδέες που έχουμε και όχι αναφερόμενοι στα πρόσωπα τα οποία είναι κρινόμενα. Δεν πιστεύω το πρώτο. Πιστεύω ότι καλούμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε πρόσωπα και επομένως έχουμε μια υποχρέωση να αναφερθούμε σε αυτά και να μην μείνουμε σε κάποιες γενικές πολιτικές αντιλήψεις ή ιδεολογίες τις οποίες έχουμε. Και επίσης θέλω να πω ότι εγώ κατάλαβα ότι έγινε τουλάχιστον μια προσπάθεια πολιτικής ανίχνευσης μέσω του βιογραφικού στη σημερινή περίπτωση. Δεν θα κάνω κριτική στη συγκεκριμένη προσπάθεια, δεν ξέρω αν την αδικό, αλλά να πω ότι αυτό δεν το θεωρώ επιτρεπτό αντικείμενο του έργου της Επιτροπής Διαφάνειας. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η Επιτροπή Διαφάνειας καλείται εδώ να αξιολογήσει και να κρίνει έναν υποψήφιο εκτιμώντας και με βάση το πολιτικό του κομματικό στίγμα. Με κανένα τρόπο. Εδώ αυτό το οποίο θέλω να γνωρίσω είναι αυτός ο οποίος προσέρχεται, εάν έχει δείξει και μέσω του βιογραφικού του ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό βεβαίως. Νομίζω ότι πρέπει να το ψάξω και με τα ερωτήματα και ίσως και να κάνω και ερωτήματα, αν θέλετε, σε έναν βαθμό ηθολογίας του τύπου του επιστημονικού ήθους ή του κοινωνικού ήθους. Γιατί γίνανε και διαξηφισμοί ήθους εδώ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον τάδε δημοσιογράφο, για παράδειγμα, ή εμείς βεβαίως καλούμαστε εδώ να αξιολογήσουμε τους υποψήφιους και αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε είναι θεμητό. Κύριε Δρόσο, πλειάρισα, αλλά ήθελα δύο πράγματα να πω επίσης και για τα πρόσωπα. Το έργο του κυρίου Παπαδημητρίου είναι αναγνωρισμένο από όλους και από μένα κατεξοχήν. Χαίρομαι που σας γνωρίζω σήμερα από κοντά. Το έργο σας το έχω ακουστά με την κυριολεκτική έννοια του όρου ακούω. Κύριε Αρβανίτη, θέλω να σας πω ότι έχω πραγματικά πολύ διοικητική εμπειρία. Διοικητική, λέω. Και πολλά χρόνια στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ, σε διοικητικές θέσεις του Πανεπιστήμιου και στο Υπουργείο. Με κανέναν τρόπο δεν έχω ως εμπειρία
ότι οι άνθρωποι νέοι έχουν ελλειμματικά προσόντα για να υπηρετήσουν τη διοίκηση. Ίσα-ίσα έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι και ωστόσο είναι εξαιρετικά ικανοί και ευσυνείδητοι και όλα τα άλλα, αλλά και εξαιρετικά ικανοί στην διοίκηση. Πραγματικά, επειδή είμαι και εγώ Θεσσαλονικιός και σας ξέρω, θεωρώ ότι είστε πολύ ικανός. Εύχομαι και σε εσάς όπως στους υπόλοιπους καλή επιτυχία στο έργο σας. Κύριε Δρόσο, δεν θα πω πόσα χρόνια θα ενοχληθείτε, γνωριζόμαστε, θα ενοχληθείτε. Και από τη Θεσσαλονίκη βεβαίως ξεκινάει η γνωριμία μας. Εγώ, γνωρίζοντας σας τόσα χρόνια, έχω καταλάβει το ακαδημαϊκό σας στίγμα, το θεωρητικό σας στίγμα, νομίζω. Δεν έχω καταλάβει κομματικό στίγμα από εσάς, το περίπου μόνο, κάποια πολιτική έτσι, κατεύθυνση, και η οποία δεν ξέρω αν θα ήταν και ενιαία σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά και πρέπει να είναι σε έναν βαθμό ρευστά. Θέλω μόνο ως ακαδημαϊκός να μου απαντήσετε. Πώς βλέπετε αυτή την πολιτική ανίχνευση, η οποία έγινε την πολιτική ανίχνευση αυτή στο πρόσωπό σας, των πολιτικών σας φρονημάτων, της τάσης, πιστεύετε ότι αυτό είναι θεμικτό έργο και ότι είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε ένα τέτοιο ερώτημα αυτή τη στιγμή? Ευχαριστώ. Μέσω των ερωτήσεων που σας έγιναν και αν είστε υποχρεωμένος ως εκ τούτου να απαντήσετε. Το κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα θα σας δώσω το λόγο. Θέλω πριν να πω ότι νομίζω ότι οι ιδιότητές σας και το παρελθόν σας αποτελούν μια πολύ σοβαρή εγγύηση ότι αυτή η διοίκηση θα μακροημερεύσει. Τώρα, αν κρίνουμε από όσα έχουν συμβεί, όχι μόνο τώρα, γενικά στην ΕΡΤ, αν ισχύει ο ισχυρισμός ότι πάσχουν όλα αυτά γιατί διορίζονται από τον αρμόδιο υπουργό, υπάρχει ένα ζήτημα να το διαπιστώσουμε αν όντως ισχύει αυτό ή ισχύουν άλλοι λόγοι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ένα δουσού κρίνεται από το αν επιτελεί την αποστολή που έχει η ΕΡΤ σύμφωνα και με το Σύνταγμα και με το καταστατικό της, την καταστατικό της ίδρυσής της, αλλά ταυτόχρονα αν υπηρετεί την κοινωνική ειρήνη μέσα στην ΕΡΤ, αν υπηρετεί τον πολιτισμό που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες που έχουμε τόσο ανάγκη, δεδομένου ότι τα ιδιωτικά κανάλια όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, αλλά δαπανούν ώρες για να τον κακοποιήσουν. Θα θέλαμε λοιπόν με βάση αυτά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, αποτελείτε πραγματική ελπίδα σε αυτό το στάδιο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί πρέπει να αποκαταστήσετε και τη σχέση με τους εργαζόμενους και εσείς κύριε Παπαδημητρίου με το ραδιόφωνο και όσα έχουν υποθεί για την επιλογή διευθυντών κλπ. Και εσείς κύριε Αρβανίτη με φρέσκες ιδέες από την ΕΡΤ3, που πράγματι είναι ένα κανάλι άξιο να το παρακολουθούμε, γιατί έχει έναν απίστευτο πλουραλισμό σε πάρα πολλά πράγματα. Και εσείς κύριε Δρόσο, με την ακαδημαϊκή σας γνώση και την θέλησή σας να εμπλακείτε, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει μια γενικευμένη κατηγορία ότι όλοι πάνε για κάποια θέση, όλοι κρατιούνται σε κάποιες θέσεις, επειδή για σας, για κανέναν από σας, δεν μπορεί να υποθεί αυτό. Το λένε φυσικά για τους εκλεγμένους, ακόμα χειρότερα, αλλά για σας ειδικά τα τρία άτομα, το μόνο που δεν μπορεί να πει κάποιος είναι ότι έχετε ανάγκη να πάρετε μια θεσούλα για να σας θαυμάζει το Πανελλήνιο. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε επιτυχία και να επιτελέσετε πραγματικά τα όνειρα και τα σχέδια που έχετε εσείς για ένα πραγματικό δημόσιο φορέα όπως είναι η ΕΡΤ. Λοιπόν, άρα έχετε εσείς πια το λόγο. Αποφασίστε με τι σειρά θέλετε να μιλήσετε. Ότι, ναι, να κάνετε το ανάποδο. Αντιστρόφως. Να εισάγουμε τη δημοκρατία και σε αυτό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που ακούστηκαν, είναι υπερβολικά. Να απαντήσω ότι το να έχει κάποιος, πώς το λένε, μέσα στη διαδρομή του φιλίες, εκτίμηση και συγγένειες με όλο τον χώρο. Ευτυχώς η Ελλάδα, αντιθέτως από ό,τι μπορεί κάποιος να δει μέσα από ένα κομματικό πρίσμα, η Ελλάδα έχει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πολιτικού φάσματός της και στη διαδρομή μου συνάντησα πάρα πολλούς από αυτούς που αποτελούν από τελείως διαφορετικές σκοπιές το μυαλό τους και η δυνατότητά τους και η πολιτική τους σκέψη, χωρίς να είναι καταχρηστικό αυτό που λέω, να είναι εθνικά κεφάλαια. Επομένως, αυτό απαντάω στον κύριο Σκουρολιάκο, ότι μπορεί κάποιος να βρει σε μια πορεία, τη δικιά μου ειδικά, πάρα πολλές και διαφορετικές και ίσως άμα το δει κάποιες κομματικά αντικρουόμενες σχέσεις, αλλά νομίζω και εσείς εδώ μέσα στη Βουλή, περπατώντας και μιλώντας μεταξύ σας, έχετε και από τα αντίπαλα κόμματα συμπάθειες και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ναι, η δικιά μου ας πούμε αρμοδιότητα εκ πρώτης όψης τουλάχιστον και από όσα έχουμε συζητήσει είναι τα ραδιοφωνικά και το πολιτιστικό κομμάτι τους, όχι το ενημερωτικό. Βεβαίως. Είναι δάσκαλος ο Χρήστος Λέντης. Βεβαίως. Είναι δάσκαλος. Έχουμε ήδη συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όταν εγώ ήμουν Γενικός Διευθυντής, είχαμε κάνει συναυλίες δικές του. Αξιολογότατος ιστορικό πρόσωπο στην ελληνική μουσική. Θέλω να ευχαριστήσω για την επιλογή. Θέλω να πω ότι ήρθα και αυτό ακούστηκε σαν ερώτηση. Πώς και το αποφάσισα που λένε. Νομίζω ότι όσον αφορά σε αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος, όντως υπάρχει μια μορφή αυτοθυσίας, αλλά νομίζω σε όλους μας εδώ μέσα υπάρχει μια μορφή αυτοθυσίας και πρέπει να υπάρχει μια μορφή αυτοθυσίας, στην οποία υπακούς κάποιες στιγμές. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η πρόταση, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση που μου έγινε από τους, ουσιαστικά από τους εργαζόμενους παλιούς συναδέλφους. Αυτοί με πίεσαν πάρα πολύ να αρπαχτεί αυτή η ευκαιρία. Πώς? Έτσι έγινε και έγινε πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα και ενέδωσα αυτή τη φορά, γιατί πιστεύω ότι το άνοισμα αυτή τη φορά είναι θετικό για μια ΕΡΤ σαφώς πολύ καλύτερη, αν μη τι άλλο. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σαρβανίτης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να είναι εδώ και ο κύριος Βενιζέλος, εκτός από τον κύριο Τραγάκη. Δεν είναι επί του προσωπικού η απάντηση. Εγώ καταλαβαίνω και τις φοβίες και τις ανησυχίες και πιθανά να είχα και εγώ τις ίδιες απορίες και με βάση το βιογραφικό μου. Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, εκτός και αν υπήρχε ένα ηλικιακό όριο, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, πάνω κάτω εκεί θα ήμασταν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επαγγελματίας και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός στις επιλογές που κάνω επαγγελματικά. Η αναφορά στο κομματικό ραδιόφωνο που ήταν και αναμενόμενη. Δηλαδή, και εδώ πάλι πιθανά να έκανα και εγώ την ίδια ερώτηση. Είχε να κάνει με μια πολύ βασική μου επιλογή. Εκεί που εργάζομαι να μου δίνουν και την ελευθερία και τις συνθήκες ώστε να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και το κομματικό ραδιόφωνο αυτό ως επαγγελματική επιλογή μου τις έδινε. Και μου τις έδινε απόλυτα και μου τις έδινε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι θα τις έβρισκα στην πλειοψηφία των υπολείπων μέσων. Και γι' αυτό ήταν και πολύ καλά τα αποτελέσματα εκείνη την περίοδο και όχι αποτελέσματα στη βάση της κρίσης ενός κομματικού ραδιοφώνου, αλλά αποτελέσματα στη βάση της αγοράς και στο επίπεδο της ακροματικότητας και στο εμπορικό, και ήταν και ένα πολύ ανοιχτό ραδιόφωνο το οποίο έχουν περάσει διάφοροι. Δηλαδή δεν νομίζω να θεωρείται κατακόκκινο και κομμουνιστή τον Ηλία Μαμαλάκη, με τον οποίο δούλευα μαζί εγώ στο ραδιόφωνο, ούτε παλιότερα τον Παύλο Τσίμα. Είχα επομένως και την ελευθερία και τις συνθήκες και με αυτή την έννοια δεν με τρομάζει καθόλου και η ΕΡΤ, γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτές ακριβώς οι ελευθερίες είναι και θεσμοθετημένες. Αυτές καλούμαστε δηλαδή να υπηρετήσουμε και νομίζω ότι αυτό με κάνει να αισθάνομαι ακόμα πιο έτσι άνετα. Ρωτήσατε όλοι σχετικά με τις αδυναμίες της ΕΡΤ και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Εγώ χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω, νομίζω ότι η ΕΡΤ ακόμα πληρώνει τη διετία του Μαύρου. Τεχνοκρατικά σας το λέω. Είναι πρωτοφανές να κλείνει μια δημόσια τηλεόραση για 2 χρόνια και να μπορεί μέσα σε 3, 4, 5 χρόνια να επανέλθει στα επίπεδα τα οποία ήταν.
κατεστραμμένος εξοπλισμός, κόσμος σε πολύ κακή, σε άσχημη κατάσταση. Τα γνωρίζει ο κ. Παπαδημητρίου καλύτερα από μένα, γιατί ήταν κομμάτι της τότε ΕΡΤ μέχρι το κλείσιμο. Οι δυσκολίες ήταν λοιπόν πάρα πολλές. Άρα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και επιεικείς και με τις προηγούμενες διοικήσεις και με τους εργαζόμενους στο τι συνέβη αυτά τα τρία χρόνια, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη κίνηση η επαναλειτουργία. Τώρα, θα ήταν καλό κάποια στιγμή να γίνεται μια κουβέντα που να αφορά την δημόσια ραδιοτηλεόραση στη βάση πραγματικών πραγμάτων του τι ΕΡΤ θέλουμε και πώς ακριβώς τη θέλαμε. Μπήκε για παράδειγμα το ζήτημα του ποδοσφαίρου, της συμφωνίας με τη Super League. Εγώ δεν γνωρίζω τους όρους της σύμφασης, φαντάζομαι θα τους μάθω τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη κουβέντα όμως ξεκινά από το αν θέλουμε να είναι ανταγωνιστική στα υπόλοιπα μέσα η ΕΡΤ. Αν θέλουμε να είναι ανταγωνιστική η ΕΡΤ στα υπόλοιπα μέσα, με την τηλεόραση να είναι ένα μαζικό λαϊκό προϊόν, το οποίο το βλέπει φτωχός κυρίως κόσμος αυτή τη στιγμή, τότε θα πρέπει να γίνουν και τέτοιου τύπου επιλογές. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κομμάτι το εμπορικό, το οποίο εξαρτάται από πολλά άλλα, αυτό το οποίο θα κρίνει αυτό το τύπο τις επιλογές. Δεν έχει τη δυνατότητα η ΕΡΤ και δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να βάλει ούτε reality, δεν μπορεί να βάλει άλλου τύπου προϊόντα, άρα πρέπει να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα και ο αθλητισμός είναι τέτοιου τύπου προϊόν. Το κομμάτι των συμβάσεων, του ποσού κτλ. Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτό. Ξέρει. Εντάξει, φαντάζομαι σας ενημέρωσε ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος και αν χρειαστεί θα σας ενημερώσει και πάλι. Αυτά νομίζω και ο κύριος Δρόσος τώρα στα υπόλοιπα, γιατί περισσότερες ερωτήσεις απευθύνονταν στον κύριο Δρόσο, οπότε θα σας απαντήσει. Η ΕΡΤ3 και η αντικειμενικότητα, νομίζω ότι το πέτυχαν οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα. Εγώ δούλεψα στην ΕΡΤ3 τους τελευταίους μήνες, δεν είχα κανενός είδους παρέμβαση από πουθενά, μπορέσαμε και κάναμε σωστά τη δουλειά μας, με φοβερές ελλείψεις και σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Είναι θετικό για μένα το ότι αναλαμβάνουμε όπως φαίνεται και σε μια προεκλογική περίοδο που θα κριθούμε και εκεί μπορεί πάνω η ΕΡΤ να κερδίσει και το σεβασμό του κόσμου. Ευχαριστούμε κύριε Αρβανίτη. Ο κύριος Δρόσος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά στις δεκαετίες που ασχολούμαι με τα δημόσια πράγματα που εμπλέκομαι σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία ευθέως. Δηλαδή έχω και ο ίδιος λόγο ως εξεταζόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι ήπιος και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν γι' αυτό, ακόμα και στο θέμα αυτό το οποίο προέκυψε πιο πριν, αλλά όχι ασαφής. Αλλά θα μου επιτρέπατε να πω ότι να ευχαριστήσω εκείνους οι οποίοι με πείνεσαν. Παρατήρησα ότι ήταν εντονότερη η έπαινη από την πλευρά που δεν θα με ψηφίσει. Αυτό μου δημιουργεί ένα ζήτημα έτσι, ψυχολογικής ευστάθειας. Αλλά πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, τα οποία δεν συνοδεύονται από καλή ψήφο. Να πάμε λίγο στα ζητήματα με μεγάλη ταχύτητα στις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να μην ξεχάσω καμία. Δυσπραγία, αυτό είναι μια ερώτηση που έρχεται από πάρα πολλές πλευρές, με διάφορες μορφές η ίδια ερώτηση. Κοιτάξτε, δεν την ξέρω την ΕΡΤ από μέσα. Διάβασα αυτά που έπρεπε να διαβάσω, διάβασα τις αλληλοκαταγγελίες, δεν μου άρεσαν οι αλληλοκαταγγελίες, αλλά αντελήφθην ότι υπάρχει ένα και κλίμα το οποίο επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά και μια αντικειμενική συνθήκη, η οποία η αντικειμενική πέρα των προσώπων συνθήκη που επιτρέπει να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Αυτό κατάλαβα. Δεν μπορώ να σχολιάσω και δεν το θεωρώ και πρέπει να σχολιάσω την προηγούμενη διοίκηση, μη έχοντας ακόμη και τυπικά αναλάβει, αλλά και μη γνωρίζοντας αυτά που πρέπει να γνωρίζω. Θα ήταν σαν να επαναλάμβανα τη συζήτηση την οποία κάνατε και συζητήσατε πριν. Θέλω να πω ότι κανείς δεν φέρνει μόνο κακά πράγματα. Κάτι θα κάνουν και αυτοί. Τώρα, ότι τα μπλέξαν λίγο μεταξύ τους, ας μην τα μπλέκαν. Στον κύριο Συρίγο μια ειδικότερη απάντηση θα ήταν, γιατί θα ήταν μια έμφαση στο μάρκετινγκ. Γιατί είπατε για την έμφαση στα οικονομικά. Θα ξανάρθω σε αυτό το σημείο. Διότι η ΕΡΤ λιγάκι μου φαίνεται ότι έχει την αίσθηση ότι επειδή είναι κρατική και επειδή έχει τον πόρο τον οποίο έχει, δεν έχω
δει να είναι τόσο ενεργητική στο μάρκετινγκ. Είναι και δεν ξέρω αν υπάρχει καμία έτσι κανένας δισταγμός ότι τι ξέρω τέτοιο. Και πολλές φορές αρκετές από τις διαφημίσεις είναι κρατικές και αρκετές φορές δεν υπάρχουν προσδοκόμενες διαφημίσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πρόσεξα από τους αριθμούς και από τα στατιστικά. Επαναλαμβάνω, διεκδικώ την επιοίκειά σας για την πλημελή, εν πάση περιπτώσει, πρώτη ενημέρωση που έχω σε αυτό. Εσείς κύριε Τραγάκη αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα και θα αναφερθώ σε όλα. Καλά κάνατε και δεν με ρωτήσατε για τα τόρμη 1, γιατί δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Είμαι βέβαιος ότι αν είχατε βρει ότι είχα αρμοδιότητα, θα είχατε βρει χρόνο να με ρωτήσετε. Δεν πιστεύω ότι η Βουλή σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, έναν αρμόδιο δεν θα τον ρωτούσε. Και δεύτερον, στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων συνεργάστηκα με την κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου είναι τουρκόφωνη, είναι η πρώτη η οποία έγραψε σημειώματα για προσέξτε γιατί οι Ισλαμιστές θα γίνουν αυτοί που θα γίνουν και απέσπασε το Ινστιτούτο και συγκεκριμένα η δική μου περίοδος διοίκησης, δεν υποτιμώ τις άλλες, μεταξύ άλλων τους επένους του κυρίου Σπηλιωτόπουλου Υφυπουργού Άμυνας, μεταξύ άλλων τους επένους του κυρίου Μεϊμαράκη, ο οποίος πολύ αργότερα είχε την ευγένεια να με καλέσει ως εκ των ιδρυτικών και να επενέσει δημοσίως μπροστά μου ως Υπουργός Άμυνας αυτά τα οποία επίνεσε. Με ρωτάτε για τη σύμβαση αν θα την επέλεγα ή όχι. Θα ήθελα να την επέλεγα, αλλά θα ήθελα να έβλεπα, γιατί σημειώσατε και εικάζω σωστά ότι στα ημίχρονα μέσα δεν διαφημίζει η ΕΡΤ τον εαυτό της. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη είναι ότι διαφημίζει τον εαυτό της. Όχι ότι δεν έκανε την προσπάθεια αυτή. Να πω δε ότι από τις αναγνώσεις που έκανα, πρέπει να πω, λείπει τώρα ο κύριος Λικούδης, να πω ότι με πρωτοβουλία του κύριου Γραμματικάκη μια ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε μια ωραιότατη μελέτη 300-400 σελίδες. Βλέπω ότι αρκετές χώρες έχουν το μονοπόλιο των πρωταθλημάτων κρατικές και καθόλου κρατικιστικές. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μελετηθεί με όρους για να κέρδους ζημίας. Δεν έχει άλλη πτυχή. Τώρα, θέσατε τα ζητήματα υποθαλασσινός, αυτά είπε ο Αλαφαγιώργος Τάλεπος. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι ότι είπαν αυτά. Είναι προφανές. Και αν δεν είμαι εγώ, θα ήταν κάποιος άλλος. Θα έρθει και η στιγμή του κυρίου Βενιζέλου. Τώρα είναι ίσως το πιο λεπτό θέμα της συζήτησης, το ζήτημα της πολιτικής διαδρομής. Κύριε Παρασκευόπουλε, δεν μου αρέσει η ανίχνευση προς το πρόσωπό μου. Πλην κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που υπάρχω εκτός από τον ακαδημαϊκό και στο δημόσιο βίο, έχω υπογράψει δεκάδες άρθρα με κομματικές ιδιότητες. Επομένως, εγώ ο ίδιος έδωσα στη δημοσιότητα αυτά τα οποία έδωσα στη δημοσιότητα. Και θέλω σε αυτό να είμαι αρκετά, επειδή έχω υπάρξει θύμα, πολύ συγκεκριμένο θύμα του τι σημαίνει φακέλωμα, είμαι ίσως μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεται. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Πάρα πολύ καλά και στην προσωπική μου ελευθερία. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο πράγμα να έρχεται κανείς και να λέει εγώ υπογράφω ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ υπογράφω εκείνο και υπογράφω το άλλο. Ο λόγος δε που έγραψα στο βιογραφικό μου την πολιτική ομάδα δεν ήταν για να πω κάποιο κομματικό εύσημο ή κάποιο κομματικό ψόγο, αλλά διότι είναι ένα όργανο διεθνούς οργανισμού στο οποίο μετέχει στη Γραμματεία της Κομμουνιστικής Ομάδας, είναι όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο μετέχει η χώρα και θεώρησα ότι δεν είναι ορθό να αποκρύψω μια τόσο σημαντική δημόσια θέση, διεθνή δημόσια θέση την οποία είχα για ένα χρονικό διάστημα. Η χώρα ορίζει και οι νόμοι ορίζουν ότι η χώρα ορίζει δια των κομμάτων εκεί. Αυτό είναι ο λόγος. Όπως έγραψα και για την ΚΑΤ, όπως έγραψα και για τέτοιο. Δεν έγραψα άλλα και δεν νομίζω ότι έχουν περιθώριο, διότι νομίζω ότι η κρίση αυτή δεν είναι κρίση για να με βάλει υποψήφιο η Επιτροπή ή κάποιο κόμμα. Είναι κρίση αν τα καταφέρω, αν δεν τα καταφέρω, αν έχω κάποια χέγγια, αν δεν έχω κάποια χέγγια. Και νομίζω καλύτερο είναι να το βλέπαμε έτσι απλούστερα. Ο κ. Βενιζέλος με ρώτησε για το κίνητρο. Βαγγέλης, μου επιτρέπετε να το λέω Βαγγέλη, γιατί με είπε Γιάννη. Το ίδιο κίνητρο που είχε και αυτός που άφησε το Πανεπιστήμιο και έγινε υπουργός. Εγώ τουλάχιστον δεν άφησα το Πανεπιστήμιο. Συνεχίζω και θα συνεχίζω τα μαθήματά μου με σχολαστικότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν το άφησα ποτέ ούτε όταν ήμουν στην ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, πράγματι, επειδή είχα εμπλοκή, θα έρθω στα κανάλια, τέθη το θέμα νομίζω από την κυρία Κεφαλογιάννη, όταν είδα την προκήρυξη, είπα γιατί όχι. Και δεν σας κρύβω,
ότι αν ήταν διαδικασία που επέτρεπε off the record, θα έλεγα off the record, αλλά είναι on the record, σκέφτηκα ότι έχω τα εύσημα της FIFA για την ΕΠΟ. Πόσο πιο άγριοι θα είναι αυτοί, ρε παιδιά. Πόσο πιο άγριοι θα είναι αυτοί. Και ήταν για μένα ένα ζήτημα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που ήρθε από αρκετές πλευρές είναι για το ήθος των σχολιαστών. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι εχθρός της λογοκρισίας, αλλά είμαι φίλος του πλουραλισμού. Όταν έχουμε λοιπόν 100 λεπτά και σε αυτά τα 100 λεπτά πρέπει να χωρέσουν με βάση τις κλίδες που λέει ο νόμος και η καλή καλόπιστη εφαρμογή του 5 άνθρωποι, ο έκτος θα φύγει. Και δεύτερον, ξαναδιάβασα, θα έρθω στην παρατήρηση του συναδέλφου σας για το Σύνταγμα, μιλάει και την εξασφάλιση ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων. Δεν τίθεται για μένα ούτε η ιδέα της λογοκρισίας. Θεωρώ ότι αρκετά ιδιωτικά μέσα προς τα οποία αισθάνομαι όχι αντιπαρότητα καθόλου, αλλά μια σχέση δημιουργικής συνεργασίας. Θέλω να πω προς κάθε κατεύθυνση ότι η περίφημη απόφαση για την ΕΡΤ, η 1901 του 2014, που λέει ότι δεν είναι αναγκαία κρατική τηλεόραση, λέγει ότι όλων των καναλιών και των ραδιοσταθμών καθήκον είναι αυτό που σας διάβασα το άρθρο 15. Δεν είναι δουλειά μου εδώ τους ενδυνάμει συναδέλφους μου να τους κρίνω. Αλλά το εφαρμόζουν, όχι μόνο για τα πολιτικά, για τα πολιτιστικά μιλάω. Είναι λοιπόν λίγο πιο έτσι. Τώρα, αυτά ρώτησε εκτός αν δεν βλέπω έρωτο Βαγγέλης, τέλος πάντων. Ο κύριος Αϊβατίδης παραπονέθηκε για τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει νόμος ο οποίος δίνει αυτά τα περιθώρια τα οποία δίνει. Θα κοιτάξω να δω αν έχουν οι άνθρωποι το χρόνο τους. Σε κάτι σημειώσεις τις οποίες έχω, πάντως έχουν γίνει. Έχουν χρόνο, δεν είναι ότι είναι εκτός του χρόνου. Άκουσα τις παρατηρήσεις του κυρίου Συντιχάκη. Ο κύριος Συντιχάκης είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επομένως δεν αρμόζει σε μένα να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω μαζί του. Αυτό είναι άλλο ανθρώπου δουλειά. Θα έλεγα όμως ότι όσον αφορά τις αντικειμενικότητες, θα μπορούσα να σας μιλήσω με τις ώρες για το τι είναι αντικειμενικό και τι όχι, και φυσικά και δεν αξίζει, δεν πρέπει να το κάνω, αξίζει αλλά δεν πρέπει να το κάνω. Η πρόβλεψη του νόμου. Διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο ΚΚΕ, εγώ το βλέπω με ιδιαίτερη συμπάθεια και θέλω να μάθω ποιος ήταν ο λόγος που δεν έγινε. Και λέτε, αν υπάρχει διαπιστευμένος θα το μάθουμε και θα το πούμε και στον κύριο Συντιχάκη ότι ο κύριος ή η κυρία Τάδε είναι διαπιστευμένος. Παραγωνισμός εργαζομένων, εμένα ξέρω τι να σας πω τώρα, η ήχη που μου ερχόταν ήταν ακριβώς το αντίθετο, ότι μόνο παραγωνισμένοι δεν είναι εργαζόμενοι, αλλά παρά είναι εναγωνισμένοι με την ΕΡΤ, θα το δούμε. Ζητήματα απληρώτων υπεροριών και αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε. Και για τις ασφαλιστικές εισφορές, τώρα το ερώτημα του κύριου Συντιχάκη ήταν εάν μη πληρώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές, θέλω να μπω φυλακή. Δεν θέλω. Για την αξιολόγηση, εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης, καθαρά ντεκλαρέ και χωρίς πολλές συζητήσεις. Ότι είναι δύσκολο η αξιολόγηση να γίνει, ότι η αξιολόγηση δεν πρέπει να συνιστά και δεν είναι δυνατόν να επιτρέπει να συνιστά λογοκρισία, περιορισμό, δεν μ' αρέσει το ύφος σου, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου, δεν μ' αρέσει η φωνή σου και αυτά. Καθόλου. Αλλά η αξιολόγηση κάνουν όλα τα κανάλια, τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά κανάλια, έχουν πολλές μεθόδους. Μπορούμε να τις δούμε. Στη συνέχεια, ο κύριος Παπαχριστόπουλος δεν με ρώτησε. Είπε να γίνουμε BBC σε μια νύχτα, εντάξει. Ο κύριος Λικούδης ρώτησε αν έχω εικόνα. Νομίζω απάντησα ποια εικόνα και από πού έχω την εικόνα την οποία έχω. Έχω την αίσθηση πάντως στο ερώτημά του είναι το ότι κοιτάξτε μερικά πράγματα. Η αιμονή σε διακριτούς ρόλους και η εφαρμογή έτσι του κανονισμού κυρίως έναντι των δικών μας φίλων και όχι έναντι των άλλων φίλων, αν κάποιος θεωρήσουμε ότι έχει δικούς του φίλους και δεν είναι, διευκολύνει, απελευθερώνει περισσότερο. Ο κύριος Γεωργιάδης ρώτησε πώς θα αλλάξουν όλα αυτά. Θεωρώ ότι κομμάτια της απάντησης θα δίνω. Το ανταποδοτικό τέλος δεν είναι υψηλό. Είναι το χαμηλότερο ή από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Είναι 3 ευρώ. Τι να κόψεις από αυτό. Και δεν πληρώνουν όλοι. Ορισμένα δεν πληρώνουν, ορισμένα δεν πληρώνουν. Το δε κέρδος δεν είναι κέρδος. Λέμε κέρδος διότι είναι ένα πλεόνασμα το οποίο υπάρχει. Αλλά έχει η ΕΡΤ, ετοιμάζεται η ΕΡΤ από ό,τι είδα στους προγραμματισμούς της. Επαναλαμβάνω, θα τα δω αναλαμβάνοντας εκεί μια σειρά πράγματα. Όπως ψηφιακό ραδιόφωνο, όπως το αθλητικό κανάλι, όπως
ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των παραγωγών ή των συμπαραγωγών, ή ζητήματα που αφορούν έρευνα, τεχνολογία και νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτά τα πράγματα, όσο είμαι εγώ τουλάχιστον, δεν θα ζητηθούν χρήματα κρατικά, εφόσον αρκεί το περίσσευμα, αν βέβαια οι αριθμοί που διάβασα μου επιβεβαιωθούν. Θέλω να τελειώσω, αν θα λογοκρίνουμε δημοσίως, πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου, τι να σας πω, τον φαντάζομαι όσο πιο ψύχρεμο μπορώ, τι άλλο να σας πω. Αν θα λογοκρίνουμε δημοσιογράφους, βεβαίως και δεν θα λογοκρίνουμε δημοσιογράφους. Αυτό είναι άλλο ζήτημα από το εάν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μία δημοσιογραφική εκπομπή, ξέρετε, σε πολλές συνεντεύξεις πάει ο Φουκαράς να συνεντευξιαστεί και ρωτάει ο δημοσιογράφος ένα τέταρτο και ψάχνει να βρει την ερώτηση. Εκεί από μένα θα ακούσει, μάθε παιδί μου να ρωτάς, αλλιώς μάθε γράμματα. Αν αυτό το θεωρείτε λογοκρισία, φοβάμαι ότι θα διαφωνήσουμε. Δεν ήταν. Ο κύριος Τζαβέρας διάβασε με μεγάλη ταχύτητα το άρθρο. Δεν το διάβασα όλο. Αλλά δεν διάβασα ούτε για τον άμεσο έλεγχο του κράτους που περιλαμβάνει άδειες. Αλλά μου επέρεψε τη μομφή ότι απέκρυψα από τη Βουλή των Ελλήνων, έχοντας στα χέρια μου το κείμενο του Συντάγματος, το αντικειμενικούς και επίσης όρους. Δεν μου αρμόζει να απαντήσω όπως σκέφτηκα, αλλά ποιον προσβάλλει ο κύριος Τζαβάρας αυτό, κύριοι και κυρίες? Πάντως όχι εμένα. Εδώ είναι το άρθρο του Συντάγματος. Από εκεί και... μου είπε ότι λογόκρινα το άρθρο του Συντάγματος. Και λέω λοιπόν ότι ένας ο οποίος... Όχι, στηρίχω, όχι, αφήστε εκεί. Σιώπησε συγκεκριμένα σημεία που είχαν ενδιαφέρον. Άλλο είναι δεν το διάβασα όλο και άλλο είναι αποσιώπησα και στηρίζω μια ολόκληρη ομιλία. Λες και η όλη εικόνα την οποία έδωσα εγώ είναι το ότι και στην αρχική μου ομιλία δεν θα κάνω αντικειμενική και επίησης όρης. Ήρθα και διάβασα αυτό για να μην διαβάσω καμία πολιτική πλατφόρμα. Και διάβασα μικρά κομματάκια για να είναι λίγο αυτό το πράγμα. Περίμενα ότι άξιζα, η αδεξιότητά μου άξιζε περισσότερη καλή πίστη. Δεν την είχα. Και κάτι άλλο. Όχι, συμφώνησα σε αυτό που συμφώνησα. Σε αυτό που συμφώνησα με τον τρόπο, με τις λέξεις και τη διαμαρτυρία που συμφώνησα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έλεγαν οι αρχαίοι ημών, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Η λέξη φασισμό, εγώ όταν τη χρησιμοποιώ, την χρησιμοποιώ όταν τον έχω απέναντι έτσι όπως τον γνώρισα. Και όχι με άλλον τρόπο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου δουλειά αυτό. Δεν είχε ερώτηση. Εσείς με ρωτήσατε πώς θα θεραπευτεί η δυσπραγία. 3-4 πράγματα τα είπα. Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στο θέμα των καναλιών, μίλησε για φιάσκο. 11 σύμβουλοι της επικρατείας συμφώνησαν με τη δική μου γνώμη. 14 διαφώνησαν. Την απόφαση της σχολείας σας σε νομικό περιοδικό διαμακρών. Η απόφαση ήταν μια δικηγορική ήττα δική μου αν θέλετε, αλλά ήταν ένα βήμα σε μια πολύ μεγάλη πρόοδο. 30 χρόνια ασυδοσίας τελείωσαν. Μπορεί να ήταν μια πύρια ήττα, μπορεί να ήταν μια πύρια νίκη, αλλά χωρίς εκείνο το πράγμα δεν θα υπήρχε λήξη σε αυτή την ασυδοσία. 30 χρόνια. Το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας έλεγε, τα κατάπινε. Έδωσε αυτόν τον δρόμο και κατέρευσαν και μύθοι. Θα έρθουν 500 κανάλια. 7 πρώτοι είναι το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, 5 ήρθαν και ήδη διεκδικούν από ό,τι ακούω να μειωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις οι αυστηρές. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε, το ζήτησε το ΕΣΟΡΟΥ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τον είχαμε οργανώσει εμείς. Αυτό για μένα δεν είναι ορισμός του φιάσκου. Είναι μία πτυχή της επιτυχίας. Εγώ ήμουν στην ομάδα που ετοίμασε τον διαγωνισμό τότε. Αυτό είναι το εμείς. Για την αξιολόγηση της δομής και του οργανογράμματος, η γνώμη μου είναι πως πρέπει. Πρέπει, δεν μπορώ να πάω εδώ ένα οργανόγραμμα. Θα το δούμε το οργανόγραμμα. Προβλέπονται και business plan, προβλέπονται. Ξέρω ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή προεργασία, η οποία για τη διοικητική δυσπραγία δεν μπόρεσε να φανεί όσο έπρεπε. Ασφαλώς αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα δούμε. Ο κύριος Κουρολιάκος, ο κύριος Αθανασίου, στον κύριο Παρασκευόπουλο σχολίασε αυτά τα οποία είχα να σχολιάσω. Ξανά ευχαριστώ όλους όσοι είχα την υπομονή να με ακούσουν. Και θέλω να πω ότι με ρωτήσατε πώς θα πάει καλά. Αν όχι με την ψήφο σας, απαιτώ τις ευχές σας για να πάμε καλά. Ελπίζω να το πήρατε καλά.
Ο κύριος Παρασκευόπουλος θέλει μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση θα ήθελα. Ρώτησα τον κύριο Δρόσο αν θεωρεί και με βάση και τα επιστημονικά της γνώσης του ότι έχει υποχρέωση απάντηση σε μια ερώτηση που τίνει στην πολιτική ανίχνευση. Δεν τον ρώτησα εάν του αρέσει η λέξη πολιτική ανίχνευση, ούτε αν του αρέσει να αποκαλύπτει ή όχι τα πολιτικά του φρονήματα. Σε αυτά οι απαντήσεις μου είναι γνωστές, μου είναι σαφείς και δεν τα ρώτησα. Μόνο για το θέμα της υποχρέωσης το ρώτησα. Δεν κατάλαβα, δεν μου απάντησε. Κλείνοντας ο κύριος Δρόσος, ποια κουβέντα μόνο. Μίλησε αρχίζοντας μάλιστα ότι δεν έχει εμπειρία. Όχι. Σας είπε, ότι θα δεν έχει καλή επιτυχία, αυτό ότι ρωτάμε δεν έχει τώρα. Εμπειρία, είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ότι δεν έχει εμπειρία κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Εάν είχε εμπειρία κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ήταν παρόν, εκτός από τη διάσκεψη των Προέδρων και στην Επιτροπή μας, θα ήξερε ότι όταν γίνονται ερωτήσεις, οι ερωτήσεις αυτές αποσκοπούν στο να ανιχνεύσουμε, χρησιμοποιώντας τη λέξη του κ. Παρασκευόπουλου, τις προθέσεις του στο πόστο το οποίο θα αναλάβει. Επομένως, δεν ήταν ούτε εχμές, ούτε τίποτα άλλο. Και το ότι η ευχή είναι η ευχή. Γιατί μου ζήτησε ευχή, δεν μου ζήτησε. Ναι. Σε 6 μήνες λοιπόν που θα τον ακροαστούμε, να τον ακροαστούμε και να έχει επιτεύγματα. Τότε θα πείτε ότι κάνετε όλοι καλά εσείς τη δουλειά σας. Εάν όμως δεν έχει επιτεύγματα, διότι θα σας θυμίσω ότι ο κύριος, πώς το λέγανε παιδί, τον ξέχασα κιόλας, ο κύριος Κωστόπουλος ο καημένος, ο οποίος τον αναγκάσατε, δικαιούται αποζημίωση, αυτό θέλω να το ρωτήσω. Δεν έχει ερωτηθεί τον. Οι ερωτήσεις πάντως έχουν πάντα πρόθεμα, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Άρα όταν θα σας ακροαστούμε και μάλιστα θα επιμείνω στην πρότασή μας να έρθει η νέα ηγεσία της ΕΡΤ, να έρθει και ο κύριος Υπουργός, αν θέλει και ο κύριος Παπάς είχε δηλώσει ότι θέλει να έρθει, μαζί με τον πρόεδρο του Εθνικού. Που είχε νομοσχέδιο. Όχι απάνω. Τώρα, δεν λέω για τώρα. Ναι. Στο αίτημά μας για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και εκεί θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μια ακόμα φορά να έρθουν οι παρετήσεις και του κυρίου Τσακνή αλλά και του κυρίου Κωστόπουλου. Δεν έχουμε όμως τέτοιες αρμοδιότητες τώρα, όχι. Να μας στέλνουν παρετήσεις. Παρακαλώ, γιατί... έχουμε... Ό,τι θέλετε μπορεί το σκόμμα να το ζητήσει. Επειδή έχω διατελέσει τη θέση σας αρκετά χρόνια, 7 χρόνια. Εντάξει, έχουμε την αρμοδιότητα να καλούμε οποιονδήποτε και να ζητάμε και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Άλλο, οποιοδήποτε έγγραφο. Αλλά οποιοδήποτε όχι, έγγραφο. Να τους καλέσουμε με τις παρετήσεις. Να μην σας πω ότι έχουμε και την αρμοδιότητα να καλέσουμε και για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Α, και το πάτε αλλού. Λοιπόν, κύριε Κρέτσο, ευχαριστούμε και εσάς. Θέλετε να πείτε κάτι? Απλώς να... Κύριε να Τραγάκη, αρχίσω... πολυλογείτε, αλλά δεν έχετε πει τι θα ψηφίσετε. Ένα πράγμα. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Δεν πάτε να φύγετε χωρίς να δηλώσετε ψήφο και ενώ ο κύριος Τσιάρας είπε ό,τι πείτε εσείς. Δεν έχετε πει. Διαφορετικά είπαν. Για τους δύο προταυσόμενους, τον κύριο Δρόσο και τον κύριο Ραβανίδη, είπαμε όχι και για τον κύριο Παπαδημητρίου είπαμε ναι και δικαιολογήσαμε και την ψήφο μας. Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι? Θέλω να πω ότι η σημερινή ακρόαση αφορούσε τα προτινόμενα μέλη για το δουσού της ΕΡΤ. Επομένως, δεν θα απαντήσω σε όποιες προκλήσεις υπήρχαν ή διαφωνίες έχουμε για την ΕΡΤ. Εγώ θεωρώ ότι η ΕΡΤ πραγματικά ανταποκρίνεται με το δικό της περιεχόμενο, με την ποιότητά της και αφήνει το δικό της στίγμα σε τέτοιο βαθμό που ενδεχομένως ενοχλεί και άλλα συμφέροντα. Όμως η διεθνής εμπειρία και η βιβλιογραφία δείχνει ότι σε όσες χώρες υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, αυτό είναι πάντα προς όφελος συνολικά της τηλεοπτικής αγοράς και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Με πολύ χαρά, εγώ θέλω να σας πω, δεν είναι καλό να περιευθολογούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και κονσάλτανση στο θέμα της επιλογής προσωπικού. Τα βιογραφικά τα οποία διάβασα, αλλά κυρίως τα qualities τα οποία εκπληρώνουν οι παριστάμενοι, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εχέγγυο. Όμως, εδώ θέλω να το πω ότι όλοι κρίνονται στην πράξη, όπως κρινόμαστε βεβαίως και εμείς και η πολιτική ηγεσία. Θέλω επομένως να, από καρδιάς να ευχηθώ καλή επιτυχία και αυτά, θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, να σας ανακοινώσω και το αποτέλεσμα.
Ναι, το αποτέλεσμα, αφού έχουν δηλώσει διάφοροι συνάδελφοι, εσείς θα συμπληρώσετε. Λοιπόν, φέρτε τον κατάλογο. Ωραία. Ο κύριος Γκιόλας. Πρώτα, εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, ψηφίζω θετικά, γιατί διαβλέπω ότι και κέφι και μεράκι υπάρχει, γνώσεις, επιστημονική επάρκεια κλπ. Θετικά για όλους. Η κυρία Καβαδία. Θετική γνώμη, όντως με την ευχή να πάνε όλα πολύ καλύτερα. Κύριε, ξέρετε, πιστεύαμε, πιστεύουμε και θα πιστεύουμε στην ΕΡΤ, οπότε ο κύριος Τραγάκης πάντα, σε... πάντα εύχεται, εύχεται. Η κυρία Κοζομπόλη. Θετική ψήφος, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και μακροημέρευση. Ο κύριος Μπαλτάς έχει ψηφίσει θετικά, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ωραία, θετικά. Ο κύριος Κουρολιάκος. Η ευχή μου μαζί με την ευχή του κυρίου Τραγάκη και βέβαια θετική ψήφος, καλή δύναμη. Ωραία. Ο κύριος Συρίγος. Παρέχω και εγώ θετική γνώμη, κυρία Πρόεδρε, και σε εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ο κύριος Τσαμακλής έχει ψηφίσει, ο κύριος Τσίρκας έχει ψηφίσει, εγώ θετικά με όλες τις ευχές. Ο κύριος Αθανασίου έχει ψηφίσει, κυρία Κεφαλογιάννη, Τζαβάρ, Τραγάκης, Βενιζέλος, Αϊβατίδης, Συντιχάκης, Παπαχριστόπουλος επίσης θετικά, Λικούδης, Γεωργιάδης. Κατά συνέπεια, το τελικό αποτέλεσμα είναι για τους δύο πρώτους 11 θετικές ψήφοι, 6 αρνητικές και 4 παρών. Για τον κύριο Παπαδημητρίου, 17 υπέρ, 1 κατά, 3 παρών. Λοιπόν, σας ευχόμαστε με όλα αυτά που έγιναν σήμερα και που προφανώς άκουσαν και οι εργαζόμενοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι τις απόψεις σας, να έχετε μια καλή θητεία. Ευχαριστούμε πολύ.